Σωτήρη, άνοιξε γρήγορα να ξεκινήσω πριν έρθει ο Τάσο Κοτσάνης για να τον εκθέσω δημόσια ότι πάλι άργησε, έτσι, για μία ακόμα φορά. Αυτό ρε Γιάννη, δηλαδή με το που τον λες ότι θα έρθουμε ξεχωριστά, δεν έρθουμε, θα έρθουμε καθένας με το δικό του όχημα. Έτσι, και πρέπει να έρθει είτε ακριβώς είτε αργοπορημένος. Πώς το εξηγείς? Είναι θέμα ευχέρειας χρόνου που του δίνεις και λέει προλαβαίνω μέχρι που δεν προλαβαίνει τελικά. Καλημέρα Γιάννη Αντωνόπουλε. Καλημέρα Μάνο. Άτος. Να, ο άλλος πάει, βγαίνει. Εντάξει, δηλαδή. Θα έρθει κάποια στιγμή, παιδιά, εντάξει. Είναι πάντω. Τάσο Κοτσάνης, έτσι, νοερά μαζί μας προς το παρόν, μέχρι να μας κάνει την τιμή να έρθει και αυτός μέσα στο στούντιο του Λίμπερο 107,4. Πολλά, πολλά σήμερα έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Μπήκαμε σε μήνα δώρων. Yay! Όχι ότι δεν ήμασταν πιο πριν, έτσι, γιατί και πριν είχαμε δώσει. Θα δώσουμε και αυτό το Σάββατο. Ξεκινάμε τώρα τα βαριά όπλα. Τα βαριά δώρα. Έτσι, ξέρεις, τα διήμερα, με πρωινά, με γεύματα, με σπα, με λουτρά, με αυτά. Με... εντάξει, με τα πάντα όλα. Με το βάζεις τη βενζίνη εσύ και φεύγεις. Λοιπόν, με Φόρμουλα 1 που παίζει εδώ, εδώ. Στην Ιαπωνία παίζει, αλλά εμείς μπορούμε να σας πούμε τι γίνεται στις κατακτήριες δοκιμές της Ιαπωνίας. Με την ντροπή, διότι εγώ τιμώ τα παντελόνια που φοράω, με την ντροπή που νιώθω για την αλλαγή έτσι, θέσης που έγινε ανάμεσα σε Χάμιλτον και Μπότας στον προηγούμενο αγώνα της Ρωσίας, που μπόρεσε και να μην γίνει ή μπορούσε στο τέλος να ξαναδώσει τη θέση του. Πραγματικά το περίμενα, ντρέπομαι γι' αυτό, αλλά τι να κάνεις. Λοιπόν... με πολλά πολλά νέα θα πούμε σήμερα για το Kia Ceed που πήγαμε, είδαμε, δοκιμάσαμε, θα έχουμε καλεσμένο έκπληξη, το ανεβάσαμε βέβαια, αλλά έτσι θα έχουμε την χαρά να φιλοξενήσουμε και τον Χάρη Θεοφράστου, τον γνωστό Χάρη Θεοφράστου. Μας λείπει η εκπομπή του, έτσι θα τα πούμε. Πάμε παρακάτω. Να μην πούμε πολλά τώρα, θα τα πούμε μετά. Ώρα να κράξουμε τον Τάσο τον Κοτσάνη. Όχι. Κάτσε να πούμε λίγο τους χορηγούς. Κοίταξε, μπορείς. Θα σου πω κάτι. Η μεγαλύτερη του τιμωρία θα είναι να κάνουμε απλά ότι δεν υπάρχει. Θα μπορούσε. Να πούμε ότι Γιάννης Αντωνόπουλος, Μάνος Αναγνωστόπουλος, ο Τύρης Δασκαλάκης πίσω στην κονσόλα. Και ένας απλός παρατηρητής. Νομίζω ότι το ένας απλός παρατηρητής ταιριάζει καλύτερα σε ένα Τάσο Κοτσάνη. Γιατί σκέφτεσαι να πας με τον Γιώργο του Συρίγου να κάνει εκπομπή? Λες, να πάω. Ναι. Θα μάθεις και πέντε πράγματα παραπάνω. Λες, Για το τι γίνεται στον κόσμο, έτσι. Αχα. Γιατί για αυτοκίνητο, εντάξει, πρέπει να παραδεχτώ ότι κάτι σκαμπάζει. Εντάξει, κάτι γίνεται. Άρε, Μάνο, να είσαι καλά, ρε. Κάτι να είσαι καλά. Δεν μου λες πρωινά κεφάκια? Φυσικά πρωινά. Γιατί όχι. Μια χαρά είμαστε. Έτσι, δόξα τω Θεώ. Ωραία. Εδώ ο κόσμος έχει αρχίσει τις καλημέρες. Θα τα πούμε. Να πούμε. Χορηγό τη εκπομπή. Θε να πει το χορηγό τη εκπομπή, μια που δεν είπε τίποτα. Ξεκίνασε, ρε παιδί μου, λέγε χορηγού, λέγε. Αυτό ακόμα δεν ξύπνησε. Αυτό το πω. Ναι, θέμα ξυπνήματο. Λοιπόν, Tetrabyte. Κατάστημα Tetrabyte, Παπάφη 91. Σημειώστε το τηλέφωνο 2315 50 60 56. Και στο tetrabyte.gr μπορείτε να μπείτε να δείτε σταθερού υπολογιστέ και λάπτοπ καινούριου αλλά και πλήρη ανακατασκευή με εγγύηση. Στις χαμηλότερες τιμές. Μπορείτε να πάτε να κάνετε φυσικά και σέρβις τους υπολογιστές σας και τα λάπτοπ σας και μεγάλη γκάμα περιφερειακών ετοιμοπαράδοτα. Οι τιμές που έχει το Tetrabyte δεν υπάρχουν πραγματικά. Θα πάτε μέσα, θα πείτε εκεί πέρα και λίγο safety car, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, κάτι θα κάνει εκεί πέρα ο Τάσος Δημητριάδης. Σωστός. Γιατί έχουμε ποικιλία, έτσι. Για πες, Τάσο. Πώς ήταν η μέρα σου σήμερα, εντάξει, επεισοδιακή? Έτσι, λίγο τρέξιμο, αλλά εντάξει, τα κατάφερα. Τα κατάφερε, ήρθε. Εντάξει, ήρθε 9 η ώρα. Ακριβώς. Αντί να έρθω παρά, ήρθε 9, τι να κάνουμε. Ήξερα ότι έχω την κολόνα εδώ. Θα μπει, ήρθε νωρίς, ξυπνάει νωρίς. Οπότε μια χαρά όλα. Είδα και το τρακέ τώρα του Φέτελ, οπότε μια χαρά φτιάχνει η μέρα. Έτσι, μπράβο. Άκου να σου πω. Είδα. Είδα τα ελεύθερα, τα τρίτα δοκιμαστικά ελεύθερα της Ιαπωνίας σήμερα το πρωί, να σέβεστε.
Αλλά πριν το δεύτερο τρίτα, μου άρεσε αυτό που βγάλανε 6 ώρα το πρωί. Η Φόρμουλα 1, ναι. Οι fans Φόρμουλα 1, το κολλάζ με τα ζωάκια που έχει ο κάθε ένα οδηγό. Έκλαψα στο γέλιο. Έκλαψα. Δεν το είδα. Δεν το είδα. Κρίμα. Δεν το είδα. Γιατί στα παντελόνια που φορά έπρεπε να το δει αυτό το πράγμα. Έπρεπε να το δει. Εγώ τουλάχιστον παραδέχομαι. Έπρεπε να το δει. Εγώ τουλάχιστον παραδέχομαι. Δεν υπάρχει κάτι να παραδεχτεί. Όχι, δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε η αλλαγή θέσης που κάνανε και όλο αυτό το παιχνίδι. Γιατί? Αυτά που κοροϊδεύα. Με το... Γιατί? Γιατί, ρε φίλε, όταν στη Μόντσα έχει μια ευκαιρία ο Ραϊκόνεν να κερδίσει και αρχίζει στα. Θα τα βρούμε μετά, θα τα πούμε μετά. Και λέω, τι είναι αυτά τώρα, τι είναι αυτά. Και βλέπω στη Ρωσία να γίνεται το ίδιο. Το ίδιο δεν έγινε, γιατί δεν είπε άλλο ότι ξέρεις. Εντάξει, βγήκε πρώτο στο τέτοιο, εντάξει, να κάνουμε. Αλλά βγήκε πρώτο στο τέτοιο. Πας και δίνεις εντολή. Πρωτάθλημα είναι. Να τραβήξει. Ναι, έχει 40 βαθμούς διαφορά. Πρωτάθλημα είναι. Εντάξει, ρε, τόσο έχει 40 βαθμούς διαφορά, του έκανε 50. Εντάξει. Έτσι πρέπει. Πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα. Πρέπει να πάρει. Τι να κοιτάξουν δηλαδή, να κοιτάξουν τώρα αν ο Μπότας εξαιρετηθεί ή όχι. Ο Χάμιλτον πάρει το πρωτάθλημα. Ναι, εντάξει, απλά σου λες ότι. Απλά είχε... αυτοί που κορυδεύανε και μιλάμε, ναι. Οι οπαδοί τη Μερέτη κορυδεύαν και κάτω, τώρα τα λούστηκαν οι ίδιοι. Μα έτσι αυτό. Γίνεται. Είναι πρωτάθλημα. Θα πρέπει να πάρει όλο το πρωτάθλημα. Και το ίδιο γινόταν και με το Φέντελ, και ο οποίος ήταν μπροστά. Και ο Μπότας ήταν μπροστά και με 40 πόντους, θα λέγανε τον Χάμιλτον στην άκρη, θα περάσει γιατί πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Λες αυτός ο άνθρωπος, ο Μπότας, ρε παιδί μου, έτσι. Δηλαδή είναι ένα-δύο αγώνες. Που μπορεί να κοντράρει, ας πούμε, τον Χάμιλτον. Γιατί η αλήθεια είναι αυτή, έτσι. Ότι ο Χάμιλτον είναι πολύ καλύτερος οδηγός. Δεν το συζητάμε. Αλλά είναι ένα-δύο αγώνες που μπορεί να έχει την ευκαιρία του. Και στη Ρωσία είναι ένας από τους αγώνες που του ταιριάζει πάρα πολύ. Όπως και πέρσι. Έτσι. Ας φρόντισε να είναι ψηλά στη βαθμολογία και να γίνει το όλο. Με αυτή τη λογική, ναι. Ναι, ρε, με αυτή τη λογική, ναι. Όλη τη χρονιά τι έκανε. Δηλαδή, δύο αγώνες περιμένεις. Ναι, με αυτή τη λογική, ναι. Έτσι πάνε τα πράγματα. Και ο Ραϊκόνεν. Όλη τη χρονιά περιμένεις. Είσαι τριτοτέταρτος, πέμπτος, ξέρω. Έτσι, μπράβο. Και ο Ραϊκόνεν τα. Απλά η διαφορά με τον Ραϊκόνεν είναι ότι ο Ραϊκόνεν. Τουλάχιστον ο Ραϊκόνεν έχει δώσει και πρωτάθλημα. Έχει δώσει και πρωτάθλημα. Έτσι, να τα λέμε όλα. Έχει και ένα όνομα, έχει και μια ιστορία στη Φόρμουλα 1. Εκεί είναι η διαφορά σε σχέση με τον Μπότας, που είναι ο Μπότας. Εντάξει, δεν είναι, ρε παιδί. Το όνομα, α πούμε, δεν είναι. Ραϊκόνεν δεν είναι Αλόνσο, δεν είναι Ρικιάρντο, ας πούμε, δεν είναι. Εντάξει, είναι ο Μπότας, εντάξει, αυτό. Τα ονόματα, εντάξει. Και ο Ρικιάρντο, εντάξει. Μου θυμίζει Βέμπερ ο Ρουκάτα. Ο Βέμπερ, τέλος πάντων. Λοιπόν, να πούμε τώρα πώς θα γίνει το θέμα με το δώρο μας. Τι δίνουμε σήμερα. Παραδοσιακό. Α, αρχίσαμε, ωραία. Στο Λουτράκι Αριδέας. Ξενοδοχείο παραδοσιακό, μία διανυκτέρευση με πρωινό και γεύμα, ένα διήμερο. Ένα διήμερο. Ένα διήμερο, έτσι, με πρωινό και ένα γεύμα. Έτσι, αν δεν θα πάτε, θα το πούμε με διατροφή, ας πούμε. Στην ουσία αυτό είναι. Τι, στην ουσία είναι αυτό. Είναι. Έχει παραδοσιακό εστιατόριο κάτω ακριβώς από το ξενοδοχείο. Εστιατόριο. Θα φάτε και το πρωινό σας. Με καταστάσεις, με pop, ναι, τα πάντα, σούβλες, τα πάντα. Είναι όλα κορυφή. Λοιπόν, οπότε όποιο τυχερός ή όποια τυχερή θα πάρει τον καλό την καλή του και θα πάει ένα διημεράκι έτσι, στο παραδοσιακό. Τώρα, πώς θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε πάρα πολύ απλά. Θα δίνουμε έναρξη, γιατί δεν γίνεται πραγματικά να κάτσουμε το ΟΔΙΑ. Θα δίνουμε μια έναρξη, έτσι όταν θα κάνει ο Τάσος ένα θεματάκι, όταν θα κάνω εγώ ένα θεματάκι. Έναρξη και λήξη. Τώρα θα είναι ένα λεπτό, δύο λεπτά που θα μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο έτσι όταν δίνουμε την. Όταν λέμε, ας πούμε, δίνουμε το σήμα ότι μπορείτε τώρα να παίρνετε τηλέφωνο, θα παίρνετε τηλεφωνάκι στο γνωστό νούμερο του σταθμού, το οποίο θα το δώσουμε σε λίγο που θα κάνουμε την έναρξη. Γιατί δεν θα βρει τα βαράκια να μα κοιτάζει και περίεργα. Εδώ σου δίνει βαράκι, βαράκι συνέχεια, πηγαίνετε σηκώστε το. Λοιπόν. Δεν έχει άδικο. Έτσι πρέπει να τα λέμε όλα. Καθόλου άδικο. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή Τάσο. Γράφετε FM, αφήνετε κενό. Το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, 1,24 ευρώ. Μαζί με ΦΠΑ, πάντα. Η χρέωση του μηνύματός σας. Safety Car, ομάδα στην σελίδα. Μπαίνετε, γίνεστε μέλη. Και από εκεί ζητάμε τα πάντα για το αυτοκίνητο. Safety Car, σελίδα του site στο Facebook και φυσικά www.safetycar.gr, τα νέα του αυτοκίνητου. Να πούμε καλημέρα στον Θεοφάνη που έχει γράψει ήδη έτσι, στην ομάδα στο Facebook. Καλημέρα στον Χρήστο, λέει καλημέρα παιδιά, καλημέρα Αλάνια, καλημέρα φιλαράκια στον Νίκο από Μαρμαρά. Και
στην Αναστασία από Βόλο, στον Γιώργο Δαμιανίδη, το φίλο μας. Στην, και συνάδελφο, στη Βίκη, την παρακτάρη φίλη και συνάδελφο. Στην Άντζελα, στον Βασίλη, στον Αλέκο, στη Φόφη, στη Στέλλα, στον Κυριάκο, στον Ηλία. Εντάξει, αυτές είναι οι πρώτες, έτσι. Εντάξει, εντάξει. Τα λέμε όλα. Αυτές οι πρώτες. Δεν το συζητάμε. Να ξεκινήσουμε λίγο με θεματάκια. Δεν στις έχω εδώ. Όπα. Εδώ. Ναι. Τι γίνεται τώρα. Ναι. Για πες μου δηλαδή γιατί είναι. Γιατί όλος ο κόσμος έτσι, καταλαβαίνει ότι το μέλλον είναι υβριδικά, ηλεκτρικά. Ηλεκτρικά βασικά. Ναι, ναι. Πηγαίνουμε από το υβριδικό στο ηλεκτρικό. Δεν θα πας κατευθείαν, Τάσο Κοτσάνη. Καλά. Οι εταιρείες βγάζουν ηλεκτρικά, εσύ περίμενε τα υβριδικά. Βλέπεις ότι πάνε κατευθείαν ηλεκτρικά. Μία εταιρεία αντιστέκεται, να δούμε πόσο ακόμα θα αντιστέκεται. Κι άλλες βγάζουν υβριδικά. Μία εταιρεία που στέκεται στεναρά. Αλλά θα το δούμε στην πορεία. Δυστυχώς ο ανταγωνισμός θα τη φάει και αυτή και θα πάει κατευθείαν όπως έχει βγάλει για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Για πες για τη μεγάλη Toyota. Λοιπόν, η ανάκληση αφορά υβριδικές εκδόσεις των Toyota Prius και Auris και αφορά μοντέλα που κατασκευάστηκαν από τον Οκτώβριο του 2008 έως τον Νοέμβριο του 2014. Έτσι, προσέξτε, 14. Προσέξτε λίγο και αν είστε 18 τώρα. Αν είστε εκεί πέρα ανάμεσα, εσείς που έχετε ειδικά Auris και λιγότερο Prius. Η ανάκληση αφορά τι? Βρήκαν κάτι? Η ανακοίνωση εταιρείας αναφορά αναφορά με το αίτιο της ανάκλησης είναι η εξής. Τα εμπλεκόμενα οχήματα είχαν σχεδιαστεί για να εισέρχονται σε μια κατάσταση ασφαλούς οδήγησης ή έως και safe mode σε περίπτωση εμφάνισης ενός συγκεκριμένου προβλήματος στην υβριδική μονάδα. Ωραία. Η Toyota λοιπόν διαπίστωσε ότι σε σπάνιες περιπτώσεις το όχημα δεν μπορεί να εισέλθει στην κατάσταση ασφαλούς οδήγησης όπως είχε προβλεφθεί. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, το όχημα μπορεί να χάσει την ισχύ του και η μονάδα να σταματήσει να λειτουργεί. Ενώ το σύστημα διεύθυνσης και τα φρένα θα παραμείνουν σε λειτουργία. Το όχημα όμως θα σταματήσει, κάτι που σε υψηλότερες ταχύτητες μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο σύγκρουσης. Μάλιστα. Πώς βλέπεις Φόρμουλα 1? Ωραίο, προληπτικό αυτό. Μπράβο το τους. Του τεστ είναι σώζει ούτε βενζινοκινητήρα σε αυτή τη φάση, έτσι. Ναι. Πώς βλέπεις, ας πούμε, ότι η Φόρμουλα εκεί πηγαίνει με 200 η μονάδα ισχύως καταραίει. Ναι. Και ξαφνικά από τα 250 και τα 300 πηγαίνει στα 50. Και λέει όλος δεν έχω δύναμη. Ναι. Κάτι συμβαίνει και του λένε κάνε στην άκρη, άραξε εκεί. Κάνε στην άκρη να περάσω. Μπράβο. Απόψε θα σε ξεπεράσω. Έτσι. Τα λέμε όλα. Έτσι ακριβώς κάτι τέτοιο γίνεται. Εννοείται ότι όσοι είστε σε αυτή την κατηγορία παίρνετε τηλέφωνο στην Toyota Ελλάς και πηγαίνετε να σας κάνω αναβάθμιση στο λογισμικό, να διορθωθεί το τυχόν αν υπάρχει πρόβλημα εντελώς δωρεάν. Είναι προληπτικός έλεγχος, να πάτε, δεν κοστίζει τίποτα. Είπαμε έτσι, 2008 με 2014. Αυτή είναι εξαετία. Όσοι είχατε την οικονομική δυνατότητα και πήρατε ένα υβριδικό, το κοστίσανε, μπορείτε άνετα. Τι θέλεις? Δώσε τηλέφωνο. Λοιπόν, μέχρι έτσι ένα 2-31-0-287-888 παίρνετε τηλέφωνο για να πείτε στην κλήρωση για το διήμερο στο ξενοδοχείο παραδοσιακό στο Λουτράκι Αριδέας. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. 2-87-888 για να μπείτε στην κλήρωση. Αναφερθήκαμε στο Toyota. Θα συνεχίσουμε με το Toyota, αλλά συγκεκριμένα θα αναφερθούμε, όπως γίνεται κάθε χρόνο, στην εταιρεία που ανακοινώνει τα κορυφαία εμπορικά σήματα του κόσμου, την κατάταξη δηλαδή που βγαίνει. Έτσι λοιπόν, στο Best Global Brands, η ετήσια έκθεση που γίνεται, η Toyota βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της γενικής κατάταξης, πίσω από τους μεγάλους κολοσσούς, της Apple, της Google, της Amazon, της Microsoft, της Coca-Cola και της Samsung. Είναι η πρώτη όσο αφορά τα αυτοκίνητα brand name στον κόσμο. Βρίσκεται στην 7η θέση και από εκεί και κάτω ακολουθούν οι Mercedes, η BMW, η Mercedes στην 8η θέση, η BMW στη 13η.
η Honda στην 20η, η Ford στην 35η, στην 36η η Hyundai. Μπράβο στη Hyundai και πιστεύω ότι θα ανέβει και πολύ παραπάνω ακόμα. Στην 400η θέση η Nissan, 41η η Volkswagen, 42η η Audi, 52η η Porsche, 71η θέση η Kia, 78η η Land Rover, 80η θέση η Ferrari, 90η η Mini, έκπληξη, 93η η Harley Davidson και στους 100, μέσα στους 100 βρίσκεται και η Subaru. Η αξία του εμπορικού σήματος στο Toyota εκτιμάται στα 53,404 δις δολάρια. Αυτή είναι η αξία της Toyota τη συγκεκριμένη στιγμή. Ενώ η Mercedes είναι σε μια θέση πιο κάτω στα 48,6 δισεκατομμύρια δολάρια. Να πω λίγο, να σταματήσουμε λίγο έτσι με τις γραμμές. Έτσι, μετά θα ξαναδώσουμε πάλι σήμα να πάρουμε και τις υπόλοιπες. Μάλιστα. 7η θέση λοιπόν είναι το Toyota παγκοσμίως, από τα καλύτερα brand name της, του κόσμου. Δεν ξέρω αν θυμάσαι, Τάσο, που είχαμε βρεθεί στη Hyundai και μας είχαν πει οι άνθρωποι της Hyundai ότι θέλουν να ανέβουν τουλάχιστον στην 4η με 5η θέση στα brands των εταιριών. Και είναι ήδη αυτή τη στιγμή έτσι, δηλαδή πάμε το Toyota, Mercedes, BMW, Honda, Ford. 4η-5η θέση όσον αφορά τους κατασκευαστές αυτοκινήτου. Γιατί είναι αυτά, όχι, δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχει ούτε... Το βλέπεις. Θα πάρει να πεις τώρα την Apple και την Google, δεν υπάρχει και την Amazon. Αλλά θέλω να σου πω ότι είμαστε ήδη στην έκτη. Έχουν άλλες δύο θέσεις που μπορούν να πάνε. Λοιπόν, είπαμε έτσι, δεν θα τηλεφωνήσετε άλλο. Θα ξαναδώσουμε πάλι τη δυνατότητα πιο μετά. Καλημέρα, λέει, στα μοντέλα των Ρετζιανών. Αυτά είναι. Τα μοντέλα. Καλημέρα στον Αστέριο, καλημέρα στο Σταύρο. Καλημέρα, παιδες. Επειδή η αγάπη είναι στα αυτοκίνητα, αλλά ο έρωτας στις μοτοσυκλέτες, υπάρχει ενδεχόμενο για κάνα πεντάλεπτο? Δεν το βλέπω εύκολα, Σταύρο, το θέμα με τις μοτοσυκλέτες. Και θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί και εγώ και ο Τάσος, αλλά και ο Γιάννης έτσι που έχει μπει τα τελευταία χρόνια έτσι στο κλίμα εδώ του safety car, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά κοροϊδεύουμε, το λέω πολύ ευγενικά, και δεν μπορούμε αυτούς που ακούμε ή βλέπουμε πολλές φορές που τα ξέρουν όλα. Αν δεν ξέρουμε κάτι καλά, δεν το κάνουμε. Και η μοτοσυκλέτα, ναι μεν μας αρέσει, ναι μεν βλέπουμε MotoGP, αλλά είναι θαυμάζουμε μέχρι να... Θαυμάζουμε MotoGP, αλλά είναι έτσι, μέχρι ένα σημείο. Ένα σημείο. Υποστηρίζουμε ότι θα λέμε αυτό που γνωρίζουμε καλά. Δηλαδή για Φόρμουλα 1 να μιλήσουμε, να πούμε ό,τι θέλουμε. Γιατί βλέπουμε από... Δηλαδή 20 χρόνια. Ναι, εντάξει, τώρα μην φτάσουμε σε που βλέπουμε. Τι, πιο, τι παραπάνω. Από το, ναι, το 85 ήμουν 10 χρονών, ας πούμε. Είμαι αρχίσει η λόξα. Λοιπόν, οπότε κάνουμε αυτό που γνωρίζουμε καλά μέχρι εκεί. Τώρα το να μπούμε σε θέματα που ακούω καμιά φορά και με γυρίζουν τα μυαλά μου και ξέρω από αστροφυσική της NASA και ξαφνικά όμως ξέρει και το πρόβλημα που υπάρχει εκεί, αλλά ξέρει και εκείνο, ξέρει και το άλλο. Αυτά που κοροϊδεύουμε δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Καλημέρα στον Γιώργο από Ρουμανία. Καλημέρα στο Στέλιο. Τι έχουμε εδώ? Τι έχουμε εδώ? Και T-Roc και T-Cross, έτσι. Ένα μοντέλο το οποίο το ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα γίνει επίσημη παρουσίασή του. Ήταν σε τεστ δοκιμών από την Volkswagen. 25 Οκτωβρίου. Λοιπόν, ημέρα Πέμπτη. Έτσι, γιατί 26 έχουμε Παρασκευή. Όπως η Θεσσαλονίκη ξέρουμε το τριήμερο πλέον του Οκτωβρίου απ' έξω ανακατοτά. Γιατί αυτό μας συμφέρει μας εδώ τους Θεσσαλονικής. Λοιπόν, στις 25 Οκτωβρίου πρεμιέρα του νέου Volkswagen T-Cross. Θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο πλαίσιο της έκθεσης του Σάο Πάολο.
στην Βραζιλία. Ανήκει στην κατηγορία των μικρών SUV πόλης, χαρακτηριστικά με μοντέρνα χαρακτηριστικά, έχοντας μάλλον μοντέρνα χαρακτηριστικά, έντονα χρώματα, πλούσιο εξοπλισμό και υψηλές δυνατότητες συνδεσιμότητας, σύμφωνα πάντα με την Volkswagen. Κάποια στοιχεία τα οποία μας έχει δώσει η Volkswagen είναι ελαφρώς μεγαλύτερο από το Polo. Το port bagage του κυμαίνεται γύρω στα 355 λίτρα και φτάνει ρίχνοντας τα καθίσματα στα 1281 λίτρα. Πρόκειται για το μεγαλύτερο χώρο αποσκευών στην κατηγορία του. Λογικά θα έχει τους γνωστούς κινητήρες, το 1000 με τους 95 και τους 115 ύπους στους τρικύλινδρους. Και για επιδόσεις, το 1500 DSM με τους 150, ενώ θα υπάρχει diesel 1600 με τους 95 ύπους. Όλες οι εκδόσεις θα είναι προς δύο κίνητες και περιμένουμε 20 μέρες να βγει και επίσημα να κάνει την πρεμιέρα του το νέο T-Cross από την Volkswagen. Τι γνώμη έχετε για τα τηλεκοντρόλ? Γενικότερα. Γενικότερα, ναι. Για τηλεκοντρόλ. Σε πολυεργαλεία. Εντάξει, ναι, δεν δηλαδή, υπάρχει. Πολυεργαλείο. Ωραία πράγματα. Τηλεκοντρόλ, πατάς. Μεγάλη ανακάλυψη. Μεγάλη ανακάλυψη. Πες αυτούς που είχαν τη δεκαετία του 80 τηλεοράσεις που πηγαίνανε και σηκώνουν και αλλάζανε κανάλια και ξαφνικά εμφανίστηκε το τηλεκοντρόλ στη ζωή τους και ήταν στον καναπέ. Συνήθως τα παιδιά ήταν το τηλεκοντρόλ. Ήταν συνήθως τα παιδιά. Ναι. Εντάξει. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα παλιά στην, Ελλάδα, στην Ελλάδα δεν είχαμε και πρόβλημα, είχαμε δύο κανάλια. RTNET 2, τι σιγά το πρόβλημα. Τάκ, τουκ, τάκ, τι είχαμε. RTNET 2 είχαμε. Η ΕΝΕΔ είχαμε, ρε φίλε. Η ΕΝΕΔ είχαμε δεκαετία του 70, φίλε. Για τότε δεν μιλάμε. Για πότε μιλάμε. Το 80 δεν υπήρχαν τηλεοράσεις χωρίς τηλεκοντρόλ. Εγώ θυμάμαι ακόμα αυτά τα ΕΝΕΔ που τα. Πώς τα λέμε, με τα πρόβατα και τα. Μήπως θυμάσαι και τον ενόπλον εσύ. Τον ενόπλον, όχι, δεν το πρόλαβα. Δεν το πρόλαβα. Τον ενόπλον. Λοιπόν, είδαμε το που γεννήθηκε εσύ να ξέρετε. Προσέξτε τώρα τι γίνεται, παιδιά. Με το τηλεκοντρόλ, έτσι. Τι γίνεται τώρα με αυτά εδώ πέρα. Μπροστά σε ένα οργανωμένο κύκλωμα διάθεσης νοθευμένων καυσίμων, βρέθηκαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας σε έλεγχο που πραγματοποίησε σε πρατήριο στην Αττική. Αποκλείεται. Λοιπόν, συγκεκριμένα, έτσι, στις πρωινές ώρες 5η-4η Οκτωβρίου 2018, την Πέμπτη μας πέρασε δηλαδή, διαπιστώθηκε στο πίσω προάβλιο του χώρου του πρατηρίου να υπάρχουν επιμελώς κρυμμένες 4 υπόγειες σωληνώσεις, οι οποίες επικοινωνούν με κρυφές υπόγειες δεξαμενές που περιείχαν νοθευμένα καύσιμα. Επιπλέον, στον εσωτερικό χώρο του πρατήριου βρέθηκε ειδικό τηλεχειριστήριο με το οποίο άλλαζαν την παροχή προς τις αντλίες από τα κανονικά στα νοθευμένα καύσιμα και το αντίθετο. Άρα, σε περίπτωση δηλαδή ελέγχου από τις κρατικές υπηρεσίες, με το τηλεκοντρόλ. Ταπ. Τηλεκοντρόλ. Αντιλιοκοντρόλ ήτανε. Ναι. Λοιπόν, απενεργοποιούσαν την αντλία απαραίτητα τα νοθευμένα καύσιμα και ενεργοποιούσαν την αντλία των κανονικών καυσίμων. Μια χαρά. Τα παιδιά, ωραία, στημένη δουλειά. Και τα κλαμπάκια πήγαμε στα πρατήρια βενζίνης. Παράλληλα, βρέθηκε φορολογικός μηχανισμός συνδεδεμένος με το σύστημα ιστροών νεκροών του πρατηρίου που λειτουργούσε με τέτοιο τρόπο ώστε κατά τη διάθεση των νεθευμένων καυσίμων να εκδίδονται φορολογικά στοιχεία χωρίς να αποθηκεύονται στη μνήμη του. Αυτά. Τι γίνεται. Καθαρές δουλειές. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 7 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο προσωρινά υπεύθυνος πρατηρίου. Ο προσωρινά υπεύθυνος. Ο άλλος πρόλαβε. Και σε βάρος σχηματίστηκε δικογραφία για αλευθερωπορία υγρών καυσίμων. Ναι, ο αυτοφοράκι, ας πούμε. Με αυτό ακριβώς. Ένας που θα κάνει τα. Να τον τιμήσουν πραγματικά, ναι, και να του δώσουν το μετάλλιο το οποίο του αξίζει και πρέπει να έχει αυτός ο επαγγελματίας. Ο ευσυνείδης επαγγελματίας που έδινε πραγματικά καλά καύσιμα στον κόσμο. Δηλαδή πήγαινε ο άλλος, έλεγε θέλω με 100 οκτάνια. Κατασχέθηκαν. Πήγαινε και του βάζε 100 οκτάνια. Μετρημένα ένα-ένα. Ένα-ένα. Και πήγαινε ο άλλος, έπαιρνε το κινητάκι του το ωραίο και κάπου εκεί στον δρόμο κάτι χτυπούσανε, κάτι λαμπάκι, κάτι αυτά και έβριζε το αυτοκίνητο. Έβριζε τον κατασκευαστή. Το ένα, το άλλο του. Και έβριζε το συνεργείο. Έτσι, μπράβο. Έπαιρνε τον Μπάμπι το μηχανικό. Τον Μπάμπι το μηχανικό, εντάξει. Τώρα κάναμε σέρβις, είναι δυνατόν, την αυτό, την ατάλλο. Εντάξει. Και άμα ήταν και κάνα ντίζελ, έτσι. Εκεί να δεις πράγματα. Και να του λέει ο Μπάμπις, έλα, τι έχει αυτό. Με ένα χιλιαρικάκι είμαστε έτοιμοι. Ξεκίνα από 1000 και πάνω και προχωράμε. Λοιπόν, κατασχέθηκαν, για να το κλείνουμε γιατί έχει πάει 9,5. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που ήταν συνδεδεμένος με το σύστημα ιστροών νεκρών, το ειδικό τηλεχειριστήριο, η κάμερα καταγραφής, έτσι φορολογικά στοιχεία, τα πάντα όλα. Και για να δούμε το τι ποινή. Αυτό είναι. Θέλουμε μία ποινή παραδειγματισμό
για να μην το κάνουν άλλοι. Βασικά θέλει διαφήμιση. Αυτό και το διαφήμιση θέλει παντού. Διαφήμιση. Θέλει αυτόν τον άνθρωπο να το διαφημίσει παντού. Παντού. Όσοι ασχολούνται στο κίνητο, να διαφημίσουμε. Όχι μόνο στην Αθήνα, παντού. Έτσι ακριβώς. Και φυσικά, για παραδειγματισμό, δεν βλέπω ότι δεν του λένε ότι πήρα την άδεια. Του πήραν την άδεια και θα την ξαναδώσουν ποτέ. Θα παραμείνει να την έχει. Έτσι, να σκέφτεται ότι κάποτε έχει μια άδεια πρατηρίου γροκαυσίμων. Θα το κάνει mini market τώρα. Εν κακή ιδέα. Καθόλου. Εν καθόλου κακή ιδέα. Καύσιμα να μην πουλάει αυτό. Δεν πρέπει να πουλάει τίποτα. Να μην τον ξαναδώσουν άδεια για κατάστημα. Για εμπόριο, γενικότερα. Δεν γίνεται, ρε Σιτάσου. Δεν γίνεται. Αν δεν υπάρχει μια φορά μια παραδειγματική τιμωρία. Τι τιμωρία να. Τέλος πάντων. Και φυσικά από πού παίρνει τα λεφτά. Άσε με τώρα από αυτό. Από πού τα παίρνει. Σε αυτή τη χώρα που ζούμε, βέβαια, να πω εγώ. Σε αυτή τη χώρα που ζούμε. Τέτοια είδηση γεννάει παρόμοιες ιδέες. Γιατί άμα όλος μάθει, θα πει, ω, τι έκανε ρε. Τι έκανε ο Άτου, ναι, πω, μια χαρά. Πώς μπορώ να το κάνω καλύτερα. Να το κάνω κι εγώ καλύτερα, αλλά μην φαίνεται κιόλας. Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα. Γιατί τέτοιοι είμαστε. Και παραρχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, εκπομπή Safety Car. Με τριάδα κομπλέ σήμερα. Έτσι, Γιάννη Αντωνόπουλο, Τάσο Κοτσάνη, Μάνο Αγνωστόπουλο πίσω από το μικρόφωνο του Λίμπερ 107,4. Με Σωτήρη Δασκαλάκη πίσω από την κονσόλα. Με κατάστημα Tetrabyte στην Παπάφη 91 να στηρίζει την εκπομπή. Και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάτε από εκεί μια βόλτα, Παπάφη 91, να δείτε σταθερούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λάπτοπ καινούριους αλλά και πλήρης ανακατασκευής με εγγύηση στις χαμηλότερες τιμές, αξιόπιστο σέρβις, πιστέψτε μας, το έχουμε δοκιμάσει πρώτοι, και μεγάλη γκάμα περιφερειακών ετοιμοπαράδοτα. Μπορείτε να μπαίνετε και στο tetrabyte.gr να κάνετε τις ηλεκτρονικές αγορές, αλλά και να βλέπετε τις τιμές που έχουν εκεί που έχει ο Τάσος Δημητριάδης. Πραγματικά οι τιμές είναι απίστευτες. Έχουμε φορτωθεί όλοι, έτσι. Κάτι έχουμε πάρει. Που μπαίνεις και είναι. Λοιπόν, είπαμε καλημέρα στον Γιώργο Τραγάκη από Ρουμανία. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα, λέει τις ευθύδες. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Με πολλά χαμόγελα, λέει εδώ η φίλη μας η Τζούλη. Καλημέρα από το στούντιο. Και τι είναι η Κώστα τώρα, δηλαδή, εντάξει, γιατί να μην έχει διαφήμιση. Εννοείται ότι θα έχει διαφήμιση. Δεν άκουσα τη διαφήμιση. Είχαμε διαφήμιση, ναι. Α, μέσα, ναι, εντάξει, εδώ κατάλαβα είναι. Τώρα. Ναι. Τι τώρα, στην Αθήνα. Εννοείται, τι. Εντάξει, είναι μόνο σίγουρο. Τώρα που είμαι για εκπληκτικές τιμές, φυσικά θα αναφερθούμε λίγο στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και πάμε στο μοντέλο το οποίο έχει πουλάει και συνεχίζει να πουλάει και από ό,τι φαίνεται θα σπάει τώρα ρεκόρ μετά το άλλο. Είναι το Nissan το Leaf. Στην Ελλάδα φυσικά η τιμή του ξεκινάει από τα 32.990 ευρώ. Για όσους δεν ξέρετε, το Nissan Leaf πουλιέται αυτή τη στιγμή σε 51 κράτη παγκοσμίως. Έχει ξεπεράσει τις 26.000 αυτοκίνητα μόλις σε ένα χρόνο. Φυσικά οι συνεισάμε όχι τρίβουν τα χέρια τους. Δεν περίμενα τέτοια ανταπόκριση, αλλά γιατί όχι. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο απευθύνεται καθαρά σε οικογενειάρχες και με την αυτονομία που έχει, τα σοβαρά κράτη του κόσμου δίνουν κίνητρα στο να μπορέσει ο κόσμος να πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Best seller λοιπόν της κατηγορίας των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, με τους αντιπροσώπους να πουλάνε ένα αυτοκίνητο κάθε 10 λεπτά. Και οι περισσότερες πωλήσεις γίνονται σε Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία. Πορτογαλία, Μεσογειακή χώρα. Κάτω, νότια στην Ευρώπη, και δίνει και αυτή κίνητρα για να μπορέσει ο κόσμος να πάρει ένα Nissan Leaf. Φυσικά, πρώτη και με τεράστια διαφορά νούμερο ένα αγορά παγκοσμίως είναι η Νορβηγία και είναι το πρώτο στο σύνολο πωλήσεων της αγοράς της Νορβηγίας, ξεπερνώντας ακόμα και τα μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Και εδώ πάνω να πούμε ότι αφού έχουμε τον Nissan το Leaf το ηλεκτρικό, ότι ανοιχτός είναι πλέον ο δρόμος για την κυκλοφορία αμυγός ηλεκτρικών ταξί και στη χώρα μας. Έτσι, σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, ο κ. Χρήστος Σπύρτζης, στη διάρκεια συζήτησης για την ψήφιση του νομοσχεδίου, κατέθηκε η τροπολογία για αμυγός ηλεκτρικά ταξί
ήταν αυτό που είχαμε δει στην έκθεση του Nissan Leaf και λέγαμε ότι γιατί είχε έρθει και είχε συνομιλήσει με, τους, με την ένωση των ταξί. Χρειάζεται να κάνουμε διαφήμιση ποια ένωση ήταν. Λοιπόν, και τα είχαν πει και είπαν ότι πρέπει να μπουν τα ηλεκτρικά ταξί σε κυκλοφορία πλέον. Τι καλύτερο για το περιβάλλον. Ναι. Όχι. Δεν υπήρχε το νομοθετικό πλαίσιο, τώρα πλέον υπάρχει και ο νόμος. Ναι, μα τώρα είναι υποδομές. Έτσι είναι. Τώρα πρέπει να κάνουν περισσότερες υποδομές για να μπορέσουν να κυκλοφορήσουν ηλεκτρικά ταξί. Πω ρε φίλε, υποδομές και χώρα Ελλάδα, πώς σίγουρο είναι. Δύο αντίθετες έννοιες. Κοίταξε, τώρα απλά λένε ότι θα πρέπει να είναι έτσι, πάνω από 80 ύπους, τα οποία τα περισσότερα φυσικά είναι, για να μπορούν να κυκλοφορούν. Όλα καλά, αφού πέρασε και αυτό, άντε να δούμε τώρα τι υποδομές θα γίνουν. Λοιπόν, να δώσουμε ένα λεπτάκι για διαγωνισμό. Θέλεις να πας? Άντε ρε Τάσο, πάνε και εσύ ρε Τάσο. Πάνε και εσύ ρε Τάσο. Λοιπόν, δίνουμε σήμα πάλι 2-31-0-287-888. Έτσι, παίρνετε τηλεφωνάκι για ένα διήμερο στο ξενοδοχείο Παραδοσιακό, στο Λουτράκι Αριδέας, διήμερο με ημιδιατροφή, πρωινό και ένα γεύμα που θα κάνετε εκεί, έτσι, στο εστιατόριο. Και να ευχαριστήσουμε τον Τάκη τον Λιούγα, τον οποίο τον πήραμε τηλέφωνο, τον ιδιοκτήτη του Παραδοσιακού, τον οποίο τον πήραμε τηλέφωνο και τον λέμε, Τάκη, τι κάνουμε, φέτος θα δώσουμε κανένα διήμερο. Και μου λέει, γιατί πήρες να ρωτήσεις στους ακροατές εκπομπής Safety Car, γιατί είναι και ακροατής έτσι, Safety Car και Λίμπερο, λέει, δίνεις σαν να μην υπάρχει αύριο. Όταν έχεις πρόσωπο, το έχουμε ξαναδεί. Έτσι, τελειώσαμε. Δίνουμε και είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, πάμε σε ανάκληση. Φυσικά, ναι, αυτό το βλέπω. Τι... Ανάκληση 192 νέων Honda HR-V στην Ελλάδα. Πρόκειται για ημερομηνία κατασκευής από 3 Σεπτεμβρίου 2015 έως 28 Μαρτίου 2018. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, η Honda εντόπισε ότι σε συγκεκριμένο αριθμό οχημάτων ενδέχεται η καλωδίωση να μην είναι σωστά τοποθετημένη ή στερεωμένη και λόγω των δονήσεων παράγονται κατά την λειτουργία του κινητήρα να προκληθεί φθορά στην εξωτερική επιφάνεια της πλεξούδας, το οποίο μπορεί να οδηγεί σε βραχυκύκλωμα ή κάψιμο ασφάλειας. Μέχρι στιγμή στην Ελλάδα δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι ιδιοκτήτες των ενωτέρων οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής. Έτσι και μετά θα πάνε στα εξουδημένα συνεργεία Honda. Και αυτό να κάνουν τον έλεγχο. Είναι το σωστό, το after sales service, φίλε. Ναι, δηλαδή, α, μου στείλεις μια επιστολή. Δηλαδή τώρα ο άλλος δεν ακούει safety car. Πού θα του πούμε εμείς την... Ναι. Δεν έχει mail, δεν έχει... Δεν έχει ραδιόφωνο, δεν θέλει να ακούσει. Λοιπόν, οπότε τι γίνεται. Δεν πρέπει αυτός να ενημερωθεί. Θα ενημερωθεί λοιπόν. Και μεταξύ μας τώρα έχει και άλλο κύρος, έτσι, μια επιστολή. Ναι, εντάξει. Τώρα το εκτελαλέμε. Όσο να πεις, είναι ρε παιδί μου, έχει ένα αλφα τέτοιο. Λοιπόν, να μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο, να φτάνει έτσι μέχρι εδώ. Τάσο, τελευταία γραμμή θα πάρουμε, μέχρι εκεί είμαστε. Να πούμε λίγο για την Kia. Η Kia ανακοίνωσε πως σταματά την παραγωγή τρίπορτων εκδόσεων των μοντέλων της. Δεν, όπως είπε και ο επικεφαλής σχεδιασμού της Kia στην Ευρώπη, όταν ξεκίνησε να σχεδιάσει το νέο ProSeed, γνώριζαν από την αρχή πως δεν θα είναι ένα τρίπορτο μοντέλο, αλλά κάτι εντελώς διαφορετικό. Έτσι, από το ProSeed το καινούριο που θα δούμε, το οποίο είναι πραγματικά πανέμορφο και θα μιλήσουμε για την Kia έτσι μετά τις 10 η ώρα, για το Kia Ceed που πήγαμε, από τρίπορτο έγινε ένα πεντάμορφο shooting brake. Έτσι, η Kia δεν ετοιμάζει κανένα δίπορτο κουπέ, όπως η δίπορτη έκδοση του Stinger. Εντάξει. Κοίτα. Δεν ξέρω, τα τρίφυρα... Κάποτε τα επίλεγε ο κόσμος, θεωρούσε ότι είναι πιο ασφαλή, είναι πιο δεμένα. Πλέον τα αυτοκίνητα έτσι όπως έχουν γίνει, Γιάννη... Ακριβώς το ίδιο πράγμα λέμε. Δεν υπάρχει αυτοκίνητο δηλαδή που να μην παρέχει την ασφάλεια. Πολύ λίγα είναι αυτά που έχουν ξεφύγει από τον Euro NCAP και έχουν κάτω από 5 αστέρια. Ναι, το μπάρες, πόρτες, παντού δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Η πρακτικότητα, δεν το συζητάμε.
και ήταν σε αυτό που είχα πρωτοπαραδεχτεί την ΣΕΑΤ. Που ακόμα και το Λεόν και το Κούπρα, ακόμα που ήταν και το πιο δυνατή έκδοση και εξακολουθούσαν να είναι πεντάπορτο. Ήταν κάτι το οποίο πολύ μου άρεσε. Ότι ναι, μεν έχω ένα γρήγορο αυτοκίνητο, αλλά έχω και την πρακτικότητα. Ναι, πρέπει να έχεις την πρακτικότητα. Δεν χρειάζεται να πλέον. Δηλαδή τα τρίθυρα όντως είναι. Δεν είναι. Πλέον δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν για μένα. Όπως σιγά σιγά καταργούνται τα σεντάν και ο κόσμος πηγαίνει στα hatchback και βλέπεις ότι η SUV ή η hatchback θα κυκλοφορεί πλέον. Ναι. Δεν υπάρχει άλλη κατηγορία. Και πολλοί λένε, ας πούμε, για. Διάβασα, ας πούμε, ένα πάρα πολύ καλό άρθρο, έτσι, του Στέργιου του Μανώλη, που είπε ότι στην Ελλάδα, ας πούμε, τα Station Wagon δεν άγγιξαν. Πέρασαν και πήγαμε, δεν ακούμπησαν. Ναι, και πήγαμε από τα σεντάν λίγο στα hatchback, λίγο στα πολυμορφικά, πολύ λίγο, και πήγαμε μετά κατευθείαν στα SUV. Ποτέ δεν άρεσε στην ελληνική αγορά τα station wagon. Βλέπαμε και θυμάστε όλοι που κατεβαίναν οι φίλοι μας οι Γερμανοί από πάνω και βλέπαμε αυτοκίνητα station wagon και λέγαμε όπα. Αυτό βγαίνει και στο station wagon. Ναι, βγαίνει και στο station wagon. Πάμε να αναφερθούμε λίγο για το κορυφαίο, την κορυφαία μασκότ. Είναι το icon της χιλιετίας. Είναι το ανθρωπάκι της Μισελέν. Η διάσημη λοιπόν μασκότ της γαλλικής εταιρείας ελαστικών κατέκτησε το βραβείο Icon της χιλιετίας από τον αγνωρισμένο διεθνή οργανισμό. Έτσι λοιπόν η κατάκτηση αυτού του σημαντικού βραβείου συνέπεσε με την επέτειο των 120 χρόνων, γεγονός που γιορτάστηκε δεόντως από την Μισελέν. Το ανθρωπάκι λοιπόν τη Μισελέν είναι από τα παλιότερα εμπορικά σήματα με παγκόσμια εμβέλεια, συμβάνοντας σημαντικά στην επιτυχία της εταιρείας και βοηθώντας να ανεχθεί στην 11η θέση της παγκόσμιας κατάταξης όσον αφορά τις μάρκες με την καλύτερη φήμη. Τι μας δείξει τον πόη, σου σηκώθηκες πάνω ψηλά. Όχι. Λέω να πάμε για διαλυματάκι λίγο πιο νωρίς, γιατί θα έχουμε και καλεσμένο. Αυτά είναι. Λοιπόν. Τα είπαμε. Πάμε για διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε. Επανήλθαμε. Εκπομπή Safety Car. Έτσι, με Μάνο Αλονστόπουλο, Τάσο Κοτσάνη, Γιάννη Αντωνόπουλο. Και πολύ πολύ έτσι σύντομα με τον καλεσμένο μας. Λοιπόν, ο διαγωνισμός είναι γνωστός. Παίρνετε τηλέφωνο στο 231-0287-888 για να διεκδικήσετε ένα διμεράκι στο ξενοδοχείο παραδοσιακό στο Λουτράκι Αριδέα. Ξεκινάμε λοιπόν από τώρα. 231-0287-888 τηλέφωνο, να δώσετε στοιχεία σας για να μπορέσουμε να κάνουμε την κλήρωση για το διμεράκι στο ξενοδοχείο παραδοσιακό στο Λουτράκι Αριδέας. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συγγνώμη για το μας, έτσι. Λίγο έτσι για την πολύ μουσική, αλλά όταν έχεις να υποδεχτείς κάποιον τον οποίον τον έβλεπες ανελιπώς στην τηλεόραση και το θαύμαζες και έφτασε η ώρα να κάνει εκπομπή μαζί σου, πιστέψτε μας, τουλάχιστον για μένα και για τον Μάνο, όχι, είναι τιμή. Είναι κάτι για το οποίο τον ερευόμασταν και έγινε πραγματικότητα. Δεν μπορεί να το καταλάβει. Δεν μπορεί. Και του το λέω. Δεν μπορεί, αλλά. Εντάξει, κύριε Θοφράσου, καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσάς, τους εκλεκτούς ακροατές σας. Και αυτές τις υπερβολές να τις αφήσετε. Ποιες υπερβολές? Εντάξει, παιδιά. Με τον Πιτροχόλ μεγαλώσαμε τώρα. Με τον Πιτροχόλ μεγαλώσατε, γι' αυτό δεν έχετε βάλει μυαλό. Εντάξει, είναι και αυτό, αλλά. Α, είναι και αυτό. Είναι και γενικά δεν έχουμε βάλει μυαλό ακόμα. Ναι, πιστεύω, για γενικά μιλάω. Δεν μιλάω για αυτοκίνητα, αυτό είναι το λιγότερο. Έχουμε χρόνο ακόμα, εντάξει. Έχουμε χρόνο. Ναι, έχουμε. Μέχρι να δούμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ας πούμε, να κυκλοφορούν στους δρόμους της Ελλάδας. Ναι. Δηλαδή ένα ποσοστό πάνω από 20%, ας πούμε 30. Ναι. Νομίζω ότι μέχρι τότε θα έχουμε βάλει και εμείς μυαλό. Μάλιστα. Δηλαδή πολύ λίγες οι ελπίδες σας. Ναι, αλλά ανάψανε πράσινο φως για τα ηλεκτρικά ταξί. Ναι, για τα ηλεκτρικά ταξία δεν αναψάχνουν πράσινο φως ακριβώς. Υπάρχει μια εταιρεία, καλή εταιρεία, δεν ξέρω πόσο μπορούμε να λέμε εταιρείες. Λέγε. Μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε. Okay, δεν έχουμε εξάλλου πάντα. Ναι. Είμαστε υποκειμενικοί μεν προς πάσα κατεύθυνση. Λοιπόν, είναι το Leaf. Ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο ηλεκτρικό και σε προσιτή τιμή, το οποίο προτάθηκε για ταξί στην Ελλάδα.
Αλλά νομίζω ότι η Ελλάδα δεν είναι ακόμη έτοιμη για την ηλεκτροκίνηση, ούτε από φιλοσοφία και πολύ περισσότερο από υποδομές. Εξάλλου η ηλεκτροκίνηση, μην επαφιόμαστε σε αυτό, μπορεί να παγκοσμίως να πηγαίνει, παγκοσμίως δεν πηγαίνει, πηγαίνει πανευρωπαϊκά, για να γίνει καινούριο μάρκετινγκ κατά τη γνώμη μου. Το αποτύπωμα όμως στην ατμόσφαιρα αφήνεται κάπου, στη Μεγαλόπολη, στην Πτολεμαϊδά, και το ίδιο αφήνει στην ατμόσφαιρα και περισσότερο πολλές φορές αποτύπωμα η ενέργεια που χρησιμοποιούμε μέσα στις πόλεις. Και μόνο όταν θα πάμε σε άλλη μορφή ενέργειας, δηλαδή πράσινη ενέργεια, ή το πιο πιθανό, όπως οδηγείται η Γαλλία, σε πυρηνική ηλεκτρική ενέργεια, τότε το ηλεκτρικό αυτοκίνητο θα είναι κάτι που θα γίνει εύκολο και για την Ελλάδα. Έτσι νομίζω. Πάντως, οι ευρωπαϊκές χώρες μία-μία έχουν αρχίσει και δίνουν περιοριστικά μέτρα. Εδώ η Δανία, ας πούμε, λέει απαγόρευση για τα αυτοκίνητα που κινούνται με ορυκτά καύσιμα μέχρι το 2030 για όλα τα αυτοκίνητα. Ναι, συμφωνώ, αλλά η Δανία έχει μια μεγάλη υποδομή και έχει πολύ μεγάλη ποσόστοση της ενέργειάς της από αιωλική ενέργεια και έχει την πολυτέλεια να κάνει τέτοια πράγματα. Η Νορβηγία που έδωσε φοβερά κίνητρα και έφτασε η Τέσλα να πουλάει περισσότερο από την Toyota, άρχισε τα ανέσυρε όλα και για αυτό το λόγο και για το λόγο ότι κατάλαβε ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ναι μεν αλλά. Εδώ στη χώρα μας ναι μεν αλλά. Εδώ δεν έχουμε υποδομή, δεν το έχουμε πάρει ποτέ σοβαρά και ποιος θα εμπιστευτεί ότι θα μου χαλάσει το ηλεκτρικό, ποιος θα του μεταπουλήσει το ηλεκτρικό. Το ηλεκτρικό είναι για μια, πώς να το πούμε, για μια ελίτ που θέλουν να δείξουν ότι είναι φίλοι της οικολογίας. Οικονομικά, γιατί εμείς εδώ αλλά το οικονομικά παίζει το πρώτο, οικονομικά αυτή τη στιγμή δεν συμφέρει. Είναι ακριβό, δεν έχει αξία μεταπόλησης, δεν ξέρεις τι θα σου βγάλει. Γενικά είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι όχι για χόμπι, θα γίνει κάποια στιγμή ανάγκη. Αλλά αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν έχεις κανένα λόγο να αγοράσεις απλώς για να μετακινήσεις και να βολευτείς ή και πολυτελώς να βολευτείς με ένα αυτοκίνητο. Θα μου πεις ότι δίνουν 150.000. Το δίνουν 150.000 και 200.000, αλλά αγοράζουν μια άλλη μορφή μετακίνησης. Γρήγορο, πάει παντού, έχει μέσα πολυτέλειες. Ναι, διάφορα αυτοκίνητα λέω. 80, αλλά παίρνεις. Α, τόσο. 85.000. Α, εγώ νομίζω ότι ήταν ακριβή. Jaguar E-Pace, η οποία όμως σου βγάζει και. Ναι. 700 ανημόμετρα ροπής, κάτι 0% σε 4. Για άλλους λόγους. Ναι. Ναι. Εδώ τώρα απλώς για να μετακινηθείς δεν μπορείς να δώσεις τόσα πολλά λεφτά για το ηλεκτρικό. Και βέβαια και η χώρα κοφεύει, όπως όλα τα βασικά. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε λίγο να σταματήσουμε τον διαγωνισμό, έτσι λίγο. Ανέβασε λίγο φτάνει. Μουσική, λίγο. Ανέβασε λίγο. Ενώ για πέρα από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δηλαδή για άλλα πράγματα εδώ στη χώρα μας, είμαστε πάρα πολύ ικανοί. Δεν είμαι κατά της ηλεκτροκίνησης, απλώς αυτή είναι η λογική μου. Ότι ναι. Η ηλεκτροκίνηση, και εξάλλου ο πλανήτης είναι ένας, δεν έχει σύνορα. Ηλεκτροκίνηση θα έχουμε εδώ στην Ευρώπη και στην Αφρική θα έχουν ηλεκτροκίνηση. Σε όλη την Ασία, άμα φυσάει προς από εκεί, θα έχουν ηλεκτροκίνηση. Δηλαδή το αποτύπωμα είναι, πρέπει να το αντιληφθούμε, μας αφορά όλους. Είναι ένα βήμα η ηλεκτροκίνηση και προωθείται τόσο πολύ στην Ευρώπη, γιατί κάπως πρέπει να αλλάξουμε και αυτοκίνητα. Κάπως πρέπει να γίνει και αυτό. Λοιπόν. Κάνεις, ασχολείσαι με το αυτοκίνητο, δεν θα πούμε πόσα χρόνια, γιατί είναι πάρα πολλά. Και γιατί είναι ντροπή. Εντάξει, okay. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το αυτοκίνητο περίπου. Ασχολούμαι με το αυτοκίνητο πάντα. Αλλά επαγγελματικά, κάνοντας και άλλα πράγματα, αλλά με το νου μου πάντα στο αυτοκίνητο, ασχολούμαι με το αυτοκίνητο και όχι με εμπορία, μόνο με την εμπορία να έχω ασχοληθεί. Από το 78 κάνει πρόσθεση, αφαίρεση, διαίρεση. Είναι εύκολο γιατί τότε γεννήθηκε. 40 χρόνια. Γι' αυτό μπορεί να το πει. 40 χρόνια στο κουρμπέτι, λοιπόν. Το πίστευε ότι θα φτάνει μέχρι εδώ έτσι, το αυτοκίνητο. Δηλαδή, φτάνουμε στα ηλεκτρικά. Από τότε που τα έβλεπε να βγαίνουν τα αυτοκίνητα με του κινητήρε, με τα τούρμπο, να αλλάζει φιλοσοφία. Δεν πίστευα ποτέ τα αυτοκίνητα ότι θα φτάσουν εδώ. Όσο για τα ηλεκτρικά, το πρώτο ηλεκτρικό που οδηγήθηκε στην Ελλάδα, το οδήγησα, το έχω κάνει το 2000 ή το 99, το 2000, περνούσε το Honda, το πρώτο ηλεκτρικό που έκανε ήταν, δεν ήταν παραγωγής ακριβώς, ήταν ακόμη δοκιμαστικής παραγωγής,
πέρασε από το Λονδίνο για να πάει στην Κωνσταντινούπολη και πιο κάτω. Και το κάναμε ένα γύρισμα εδώ στην Ελλάδα. Τότε βέβαια πίσω θέση δεν είχε, ήταν όλο μπαταρίες. Εν πάση περιπτώσει, το ηλεκτρικό δεν με εντυπωσιάζει τόσο. Οι άλλες τεχνολογίες όμως που γίνανε στο αυτοκίνητο και ειδικά την τελευταία 20-25 ετία, αυτές πραγματικά δεν τη φανταζόμουν ούτε πριν 25 χρόνια. Δηλαδή η τεχνολογία σήμερα που υπάρχει στα αυτοκίνητα είναι κάτι το τρομερό. Άλμα, όπως γίνανε σε πολλά πράγματα άλματα με το πέρασμα της χιλιετίας και μπαίνοντας στην τρίτη χιλιετία, ήταν το ίντερνετ, τα Facebook και όλα αυτά, και τα αυτοκίνητα κάνανε άλματα. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι αυτή η τεχνολογία θα μπορεί να αγοράζεται στο τελευταίο αυτοκινητάκι της γραμμής. Αν σκεφτείς τι έχει να πει κάντο σήμερα, πριν 20 χρόνια το είχε η Mercedes 600 SL και για από ασφάλεια και συστήματα ABS και συστήματα ESP και MESP και APP. Ήταν δηλαδή κάτι το ονειρικό. Ειλικρινά πριν 20 χρόνια δεν πίστευα ότι τα αυτοκίνητα θα είναι όπως είναι σήμερα. Όχι ότι είναι, προχωράει η ασφάλεια όσον αφορά το αυτοκίνητο, αλλά βάλανε τώρα αυτό που συνδέει το κινητό σου και έχει το κινητό σου να κινείσαι, και ό,τι κάνει ασφάλεια και σώζει το χάνουμε από τα κινητά. Περίμενες ότι θα γίνουν όλα τα αυτοκίνητα, ή μάλλον να το θέσω αλλιώς, δηλαδή τη δεκαετία του 90, ας πούμε, του 80, του 90, κοιτούσε κάποιος να πάρει ένα αυτοκίνητο και έλεγε: σε αυτή τη μάρκα έχω αυτό το θετικό, αυτό το θετικό. Σε αυτή τη μάρκα έχω αυτό το θετικό, αυτό το θετικό, αυτό το αρνητικό, το ένα το άλλο. Πλέον, ό,τι και να πάρεις, ξέρεις ότι είναι σίγουρα ασφαλές. Και σίγουρα έχει μια καλή οδική συμπεριφορά για τον μέσο οδηγό, έτσι πάντα που μιλάμε. Δεν έχουν αυτές τις διαφορές μεταξύ τους πλέον τα αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα δεν έχουν προσωπικότητα όπως και τα ρούχα και όλα, γιατί είναι μαζικότητες παραγωγής. Είναι στην πρακτική. Προχθές ήμασταν και συζητούσαμε με κάποιους πολύ ειδικούς του χώρου και που πουλάνε τα αυτοκίνητα αυτά. Και όταν περνάει ένα αυτοκίνητο μεσαίο μπροστά σου και ο ίδιος ο κατασκευαστής να είσαι, δεν ξέρεις αν πέρασε, αν αυτό που πέρασε μπροστά σου ήταν το Focus, ήταν το Astra, ήταν το οποιοδήποτε. Αν περάσει γρήγορα το i30, είναι ακριβώς όπως το θέλει το marketing. Το marketing σχεδιάζει τα αυτοκίνητα και όπως το θέλει η πρακτική. Οπότε όλα τα αυτοκίνητα πρέπει να προσομοιάζουν. Επίσης, όσα που είπες ότι όλα στρίβουν καλά, όλα τα αυτοκίνητα έχουν πια γίνει value for money, παίρνεις αυτό που πληρώνεις στο 90%. Αυτό είναι θετικό για τον καταναλωτή και πραγματικά και εμείς που ασχολούμαστε με τα αυτοκίνητα, αν θέλουμε να γράψουμε αρνητικά, γιατί πρέπει να γράψουμε αρνητικά. Αυτό τα ψάχνουμε πρώτα, νομίζω, έτσι δεν είναι? Πολύ δύσκολα. Ναι, πολύ δύσκολα βρίσκουμε. Μέσα στη λογική βέβαια, τι δίνεις, τι παίρνεις. Άλλες απαιτήσεις έχεις με 15.000, άλλες απαιτήσεις με 40, άλλες με 95. Το τι δίνεις, τι παίρνεις, πολύ δύσκολα μπορούμε να βρούμε αρνητικά. Ακόμη και στην οδήγηση, βέβαια, το άλλο λίγο θα κάνει ένα θόρυβο, το άλλο πιο σκληρή ανάλυση. Αλλά είναι μικρές λεπτομέρειες οι οποίες δεν είναι πραγματικά ουσιαστικές. Νομίζω ότι σε αυτό έχει προχωρήσει, αλλά βέβαια όλα έχουν πάει σε μια γκρι μέση πραγματικότητα. Καλά, ασφαλή και για μετακίνηση. Βέβαια αυτή είναι και η αγορά και η ανάγκη του κόσμου, διότι δεν είναι όπως παλιά που είχαμε όλοι τα αυτοκίνητα είχαν και λίγο αγάπη. Τώρα είναι ανάγκη να σκεφτούμε και αυτούς τους ανθρώπους που δεν τα κοιτάνε καθόλου αυτά. Ναι, αυτό με την αγάπη όντως. Δηλαδή πέραμε αυτοκίνητα και τα ερωτευόμασταν. Βέβαια, δεν μετακινούμαστε και ακόμη εγώ οδηγάμε, κάνουμε. Εδώ τώρα είναι για μετακίνηση. Το 80% είναι για μετακίνηση. Και δεν μπορείς πλέον, δεν έχεις χρόνο να ανεβείς στα βουνά να οδηγήσεις στη σύγχρονη μέρα. Αλλά το παίρνεις και από ανάγκη. Τώρα από την Περαία έρχεσαι στη δουλειά σου στη Θεσσαλονίκη. Πόσες φορές μπορεί να ευχαριστηθείς αυτό το ταξίδι και να πεις οδηγάω. Θες ένα αυτοκίνητο να μην σου βγάλει προβλήματα, να είναι άνετο, να μετακινείται. Έχει και κάπως να σου ταιριάζει για κάτι. Και καλό είναι να σου ταιριάζει μέσα, γιατί το έξω που σας αρέσει είναι λάθος. Το έξω είναι για τους άλλους. Σε 20 μέρες δεν το βλέπετε τι λογιό είναι απ' έξω. Το μέσα να ταιριάζει. Έτσι. Αν σου έλεγα 40 χρόνια στο τιμόνι, 40 χρόνια πάνω στα αυτοκίνητα και... Όχι 40 χρόνια πάνω στα αυτοκίνητα, 40 χρόνια στο επάγγελμα, Γιάννης Μπαμπούκης. Ναι. Εντάξει. Ποιο είναι το αυτοκίνητο που σου έχει μείνει σε όλα αυτά τα χρόνια και το οποίο θα ήθελες να το ξαναοδηγήσεις? Ή να το έχεις, ας πούμε, στον καράζ σου, να πεις ότι θέλω ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Ποτέ δεν είχα αυτοκίνητο στον καράζ μου.
ούτε αλλάζω το αυτοκίνητό μου εύκολα. Βέβαια, έχω την πολυτέλεια να οδηγάω διάφορα αυτοκίνητα. Αλλά τα αυτοκίνητά μου τα κρατάω. Τώρα το αυτοκίνητό μου είναι 11 ετών. Είναι 11 ετών. Δεν έχω στον καράζ το αυτοκίνητο. Είναι έξω το αυτοκίνητο για να κάνω βόλτες. Δεν είμαι συλλέκτης αυτοκίνητων. Είμαι οδηγός αυτοκινήτων. Το αυτοκίνητο που θα ήθελες να. Από αυτά που έχεις οδηγήσει, που έχουν περάσει από τα χέρια σου και θα πεις ότι θα ήθελα να το ξενοδηγήσω, να το έχω ξανά, να νιώσω πολλά είναι πολλά τα χρόνια. Το μόνο που δεν έχω οδηγήσει είναι η σελινάκα τους τώρα. Εντάξει, υπερβάλλω λίγο, αλλά νομίζω ότι, τι να σου πω τώρα, άμα πιο αυτοκίνητα θα οδηγήσεις, θα ήθελα να οδηγήσω τη Diablo, τέτοια αυτοκίνητα θα σου πω. Μ' αρέσει που πας σε Ιταλό, μ' αρέσει. Κοίταξε, το στυλ είναι πάντα ιταλικό. Ό,τι και να πούμε. Θα να τα λες το δίπλα σου γιατί δεν νιώθω. Δεν έχει σημασία, για τη στυλ μιλήσαμε. Δεν μιλήσαμε συνολικά. Το στυλ είναι ιταλικό. Είναι ιταλικό. Κανένα αυτοκίνητο δεν μπορεί να πλησιάσει σε στυλ ένα ιταλικό. Και όταν φύγουν οι Ιταλοί, φεύγει και το στυλ και μπορείτε να δείτε τις νέες μπουκάτι κλπ. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τι να πούμε. Το τιμόνι ήταν ιταλικό, τα άλλα μπορούν να προοδεύσουν. Άρα στο στυλ. Δεν θα προοδεύσουν οι άλλοι, γιατί οι άλλοι επιθύνονται σε πολύ μεγαλύτερο κοινό, οι Ιταλοί σε μικρότερο κοινό και μπορούν να έχουν την πολυτέλεια να κάνουν πιο προχωρημένες, σχεδιαστικές τουλάχιστον λύσεις. Βλέπεις ένα Ιταλικό, λίγο τη ζάντα και λίγο προφυλακτήρα να δεις, που λέγαμε δεν ξεχωρίζουμε τα αυτοκίνητα, θα καταλάβεις ότι είναι Αλφα Ρωμαίο. Πάντως, σε κανένα άλλο αυτοκίνητο δεν υπάρχει αυτό πια. Το καλό... Εκτός τα ονειρικά. Με συγχωρείς. Το καλό είναι ότι έχουν μειωθεί πλέον τα κριτήρια επιλογής. Δηλαδή εκεί που είχαμε τη δεκαετία του, αυτό που λέγαμε το 90 ας πούμε, ή λίγο και το 2000-2005 και είχαμε 10 κριτήρια επιλογής αυτοκινήτου πλέον, γιατί το ένα ήταν πιο ασφαλή, το άλλο ήταν πιο αξιόπιστο, το άλλο ήταν όμως πιο οικονομικό, το άλλο ήταν πιο γρήγορο, το άλλο... Πλέον όμως έχουμε πέσει σε 3-4 κριτήρια. Πάρα πολύ σωστό και αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό. Δεν ψάχνουμε να δούμε πόσους αερόσαρκους έχει, δεν ψάχνουμε να δούμε αν έχει ABS, δεν ψάχνουμε πάρα πολλά πράγματα ασφαλείας, γιατί φασιζόμαστε εκεί, δεν ψάχνουμε αν καίει λάδια, πάρα πολλά πράγματα όσο προχωράμε πίσω ψάχναμε περισσότερο. Τώρα ψάχνουμε το infotainment, που είναι, ποια είναι η συνδεσιμότητά του, πώς είναι Wi-Fi spot, ψάχνουμε όλο αυτό, είναι το πρώτο που ρωτάνε, όχι μόνο στην Ελλάδα, πανευρωπαϊκά. Κατά τα άλλα, το αυτοκίνητο γι' αυτό δεν έχει προσωπικότητα, διότι δεν το παίρνουμε για μέσο μετακίνησης. Και αφού έτσι πάμε σε, να πάμε έτσι και σε ένα-δύο μοντέλα, να πάμε βασικά σε ένα μοντέλο το οποίο... Αυτοκίνητο εννοείς. Αυτοκίνητο, ναι. Κάποια στιγμή χάρηκα, ναι. Ναι, απλά οι συνήθως οι συζητήσεις, οι κουβέντες που κάναμε στις καφετέρες ήταν γυναίκες και αυτοκίνητο. Η αυτοκίνητο και η γυναίκα πήγαινε, ξεκινούσε ναι. Το αυτοκίνητο, πήγαινε στη γυναίκα και μετά ξαναγυρνούσες. Καλά, αυτά είναι αυτά μεταξύ είναι αντρών, ας πούμε, αυτά λέγαμε τότε. Και εξάλλου το ωραίο αυτοκίνητο γιατί το θέλεις. Εν πάση περιπτώσει, για καμιά γυναίκα. είναι και αυτό. Έτσι είναι. Και είχαμε τη χαρά να οδηγήσουμε μαζί το Kia, το Ceed. Ναι, έτσι, είχαμε πάει πριν λίγες μέρες. Έχουμε και τον Νίκο τον Αρμενάκη, τον υπεύθυνο επικοινωνίας της Kia, έτσι, μαζί μας. Μάλιστα. Μαζί μας τον έχουμε. Μαζί μας τον έχουμε. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή μάλιστα, όμως. Μάλιστα. Καλημέρα, κύριε Αρμενάκη. Καλημέρα. Καλημέρα σας, είμαι ο Χάρης του Θεοφράστου. Είναι... Α, όχι, επειδή είμαι καλεσμένος κι εγώ σαν εσάς που συστήνονται, ξέρετε. Απλά η διαφορά είναι λίγο χαρακτηριστική όμως. Τι λέτε, σοβαρά? Είμαι λίγο βραχνιασμένος σήμερα. Πάλι καλά που δεν ήσασταν αποφάσιστο. Λοιπόν, Kia Ceed. Ναι. Καινούριο μοντέλο, τρίτη γενιά. Συνεχίζει η Kia να εκπλήσει ποιοτικά. Η στροφή. Δεν νομίζω ότι εκπλήσει. Θα σας πω, επειδή μου λέγατε ότι είμαι 40 χρόνια στο κουρμπέτι και λοιπά, το Kia Ceed είχε βγει αυτοκίνητο της χρονιάς το 5, το 6, δεν θυμάμαι, το 4. Όχι, μετά το 6. Το 6 ίσως. Όχι μετά. Και το επιτροχόν, επειδή τότε ήταν τηλεοπτικό και είχε συνέχεια ποιοι θα πάρουμε με mails και όλα αυτά, και είχαμε έναν κατάλογο εκεί να απαντάει μέχρι και η γραμματέα τι θέλετε, μικρό, μεγάλο, μεσαίο για αυτά. Το Kia Ceed ήταν στην κατηγορία του οποία ένα χρόνο, όχι επειδή είχε βγει αυτοκίνητο χρονιά, μετά βγήκε. Το είχαμε σε τέτοια εκτίμηση που ήταν η πρότασή μα για το value for money και τη μία πρόταση. Την ποιότητα την είχε από τότε, κατά τη γνώμη μου. Αυτό που μα έκανε εντύπωση, κύριε Αρμενάκη, η αλήθεια είναι ότι άλλαξε
πάρα πολύ. Η οδική του συμπεριφορά έγινε πλέον, να πούμε, οδηγική απόλαυση, Χάρη. Ναι, είναι πολύ καλό στην οδήγηση, πολύ καλό στους χώρους. Όντως, μέσα μεγάλος έχει την αίσθηση ότι οδηγάς ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο. Εμείς το κάναμε και μία παράκαμψη και πήγαμε μέχρι τις Μυκήνες, που είχε ένα κλειστό στροφιλίγι 20-30 χιλιόμετρα πανέλα. Και πραγματικά το κάθεται πάρα πολύ καλά στο δρόμο. Η πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων κάνει μια διαφορά, νομίζω, στους ελληνικούς δρόμους. Ναι, ένα καλό αυτοκίνητο. Κύριε Αρμενάκη, για πείτε μας, τι έγινε με την Kia και τι έγινε. Πώς μπόρεσε και έστησε ένα τόσο καλά, μάλλον, ένα αυτοκίνητό της. Όντως, η οδηγική απόλαυση ήταν από τις προτεραιότητες κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του μοντέλου. Για να πετύχεις οδηγική απόλαυση, δύο πράγματα χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα χρειάζεται να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να κάνεις την επένδυση που χρειάζεται στο κομμάτι των υλικών. Δηλαδή δεν μπορείς να έχεις ένα αυτοκίνητο με καλή ανάρτηση και να μην έχεις βάλει καλά αμόρτισερ, μια ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, για παράδειγμα. Η ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, που είμαστε από τους ελάχιστους στην κατηγορία που το έχουν από τη βασική τους έκδοση, κάνει πολύ μεγάλη διαφορά στη σταθερότητα του αυτοκινήτου και σε αυτό που λέμε ανταπόκριση στις εντολές του οδηγού. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι, δηλαδή τα υλικά που θα το υποθετηθούν, όπως και στη μαγειρική άλουστη. Το άλλο κομμάτι είναι η τεχνογνωσία, το μεράκι, το στήσιμο του αυτοκινήτου και κατά πόσον έχει γίνει μελέτη και πολλές δοκιμές αυτό και πολλές ρυθμίσεις. Εκεί πέρα η Kia έχει επενδύσει σε δύο τομείς. Πρώτα απ' όλα σε ένα εξαιρετικό κέντρο δοκιμών για την Ευρώπη στο Nürburgring, αποκλειστικό δηλαδή του γκρουπ μας, που όλα μας τα αυτοκίνητα που προορίζονται πλέον για την ευρωπαϊκή αγορά στείνονται και ρυθμίζονται σε εκείνο το κέντρο δοκιμών. Και δεύτερον, στην τεχνογνωσία στα άτομα. Έχουμε εδώ και δύο περίπου χρόνια έναν καινούριο επικεφαλής για το στήσιμο των αυτοκινάτων, τον κύριο Albert Biermann. Είναι ένας 60χρονος Γερμανός με απίστευτη εμπειρία στον χώρο του αυτοκίνητου, καθότι τα τελευταία 10-15 χρόνια ήταν ο διευθυντής του M Division της BMW. Οπότε, ναι, όταν έχεις από τη μία το υλικό και από την άλλη την τέχνη, πετυχαίνεις το καλύτερο αποτέλεσμα. Είναι απλά τα πράγματα. Ο Μάνος και ο Χάρης που οδηγήσανε το Kia Ceed κάτω στην παρουσίαση που κάνατε, και οι οποίοι, δένοντας πλέον τις πληροφορίες, καθώς συζήτησα με τον Μάνο και μου είπε ότι τα καλύτερα για το Kia Ceed, απευθύνεται σε μια κατηγορία η οποία πραγματικά έχει φοβερό ανταγωνισμό. Και δεν ξέρω, αλλά πού στοχεύει πλέον με το Kia Ceed η Kia πλέον εδώ στη χώρα μας? Σε σχέση με τον ανταγωνισμό, έτσι. Σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Σωστά. Μια και αναφέραμε λοιπόν την κατηγορία, το segment C πλέον που ανήκει το Ceed. Ας είμαστε, με συγχωρείτε που επεμβαίνω στη συζήτηση, αλλά είμαστε στο ίδιο σαλόνι. Εννοείται εδώ πέρα. Τα segment C και μικρή ή μεγαλομεσαία κατηγορία τα καταβαίνει λίγο κόσμος. Αν θέλετε να πείτε σε πιο συγκεκριμένα πράγματα. Ωραία. Η κατηγορία στην οποία είναι. Ακριβώς, να καταλάβει ο κόσμος. Ναι, είναι η κατηγορία που τα αυτοκίνητα που συνήθως έχουμε στο μυαλό μας είναι το Toyota Golf, το Volkswagen Golf, το Toyota Auris, το Ford Focus, το Renault το Megane, το Citroën το C4, το Opel το Astra, αυτή η κατηγορία οχημάτων μεγέθων. Ναι, μια κατηγορία που όλα τα αυτοκίνητα που είπατε, κατά τη γνώμη μου, δηλαδή αν με βάλουν να τα οδηγήσω, δεν θα ξέρω ποιο είναι ίσως το καλύτερο. Κάπως έτσι είναι αυτή η κατηγορία. Είναι όλα πολύ καλά αυτά τα αυτοκίνητα. Η κατηγορία που είστε μέσα είναι μια κατηγορία που πραγματικά γίνεται χαμός άμα θες να αγοράσεις. Τι κάνει τη Kia να θέλουμε να το αγοράσουμε? Τι είπατε για τις Μυκήνες πριν? Όχι, τι κάνει, τι θέλει. Η απάντηση δόθηκε. Για τις Μυκήνες. Για τις Μυκήνες, μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε, σε αυτή την κατηγορία λοιπόν υπάρχουν δύο ειδών αγοραστές. Ξέρετε τι συμβαίνει. Θέλουν... Συνήθως μας δίνουν εμάς με καλές αναρτήσεις έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι προαιρετικά αυτά που οδηγάμε, οπότε και τα άλλα στρίβουν καλά. Αλλά πραγματικά, όχι, δεν θέλω να μειώσω. Μόνος μου το είπατε, αυτό ήταν η διαφορά. Τώρα να πω ότι πατάει καλά, ότι δεν κάνει θόρυβο. Αυτά όντως θα τα πούνε τα παιδιά καλύτερα από μένα. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι σε αυτή την κατηγορία
ένα, το κράτημα κάνει τη διαφορά. Δηλαδή, είναι, σήμερα που οι περισσότεροι πάνε στα SUV, στα πιο ψηλά αυτοκίνητα, για να μείνει κάποιος σε αυτή την κατηγορία, πρέπει να είναι συνειδητοποιημένος ότι θέλει πιο μεγάλη οδηγική απόλαυση. Υπάρχουν φυσικά και μερικοί που μπαίνουν σε αυτήν την κατηγορία απλά και μόνο επειδή είναι πιο φθηνά. Δεν τους κυνηγάμε αυτούς, υπάρχουν άλλες εταιρείες που τους κυνηγάνε. Εμείς θέλουμε τον απαιτητικό αγοραστή. Αυτόν που θα ψάξει το αυτοκίνητο πραγματικά με τις γρηγορότερες αντιδράσεις, με την καλύτερη αίσθηση που αφήνει στον οδηγό του. Θα τον κάνει δηλαδή να παίρνει το δρόμο για τις μικίνες και να πηγαίνει κατευθείαν από το συντομότερο δρόμο. Και από εκεί και πέρα είναι και είναι κάτι άλλο. Είναι το κομμάτι των συστημάτων ασφαλείας και της τεχνολογίας του αυτοκινήτου. Το Kia Ceed αυτή τη στιγμή, δεν τρέπομαι να πω, ότι έχει τα περισσότερα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας και ημιαυτόματης οδήγησης στον βασικό του εξοπλισμό από σχεδόν οποιοδήποτε άλλο στο segment. Πιθανώς να δοκιμάσετε το σύστημα διατήρησης στην λωρίδα, που επεμβαίνει στο τιμόνι και σε κρατάει στη λωρίδα σου, όχι μόνο σε μια εθνική οδό με πολύ καλή διαγράμμιση, αλλά ακόμα και σε δευτερεύοντες δρόμους. Έχετε αναφέρει καθόλου αυτό το σύστημα, να κάνω μια μικρή αναφορά? Το έχουμε αναφέρει, η αλήθεια είναι, στην προηγούμενη εκπομπή που κάναμε έτσι την αναφορά για το Ceed. Είπαμε αυτά τα συστήματα. Είναι το σύστημα το οποίο και σε επαναφέρει, αλλά σε κεντράρει κιόλας, έτσι? Ακριβώς. Η διαφορά του λοιπόν σε σχέση με όλα τα συστήματα που έχει ο ανταγωνισμός είναι ότι δεν επεμβαίνει μόνο όταν πας να φύγεις από τη λωρίδα σου, αλλά σε κρατάει στο κέντρο της λωρίδας, και επίσης ότι δεν διαβάζει μόνο τη διαγράμμιση στους δρόμους, αλλά μπορεί να διαβάζει π.χ. το διαχωριστικό στιθέο, μπορεί να διαβάζει τις μπαριέρες, μπορεί να διαβάζει ότι εδώ είναι το τέλος του οδοστρώματος και από εδώ και πέρα ξεκινάει το χώμα. Δηλαδή τις διαφορές στο οδόστρωμα. Αυτό που μας κάνει να έχουμε αυτή τη στιγμή το πιο προηγμένο σύστημα διατήρησης στη λωρίδα. Το αυτοκίνητο έχει πολλά άλλα συστήματα, όπως και αυτό στο βασικό του εξοπλισμό. Για παράδειγμα, τα φώτα ανάβουν, σβήνουν, και όχι μόνο ανάβουν, σβήνουν που το έχει και ο ανταγωνισμός, αλλά εναλλάσσεται η μεγάλη σκάλα με τη μεσαία, αυτόματα ανάλογα με το αν έρχεται κάποιος από το αντίθετο διάζωμα, π.χ. Δηλαδή ο οδηγός του Ceed δεν θα τυφλώσει τους απέναντί του, και ο οδηγός του Ceed θα απολαμβάνει αυτόματα μεγάλη σκάλα όταν οι συνθήκες του δρόμου το απαιτούν. Δηλαδή μειωμένη φωτεινότητα και δεν έχετε κάποιος από το αντίθετο διάστημα. Έχουμε στάνταρ στο βασικό μας εξοπλισμό το Speed Limit Information, που ανά πάσα στιγμή στο κέντρο του ταμπλό σου δείχνει ποιο είναι το όριο στον δρόμο που οδηγάς. Έχουμε το αυτόματο φρενάρισμα σε περίπτωση εμποδίου ή άλλου αυτοκινήτου. Δηλαδή είσαι αφηρημένος. Αποφεύγεται η σύγκρουση με τον μπροστινό όχημα. Ή το μπροστινό όχημα πάει να αλλάξει αυτόματα απότομα λωρίδα. Το αυτοκίνητο και δίνει ηχητική σήμανση, αλλά και φρενάρει μόνο του προκειμένου να αποφευθεί η σύγκρουση. Κύριε Αρμενάκη, τα συστήματα είναι πάρα πολλά. Που έχει το Kia Ceed. Μετρήσαμε εμείς στην παρουσίαση τουλάχιστον 7-8 συστήματα στο στάνταρ εξοπλισμό. Απλά επειδή ο χρόνος μας πιέζει, να πούμε λίγο για τους κινητήρες και Σωστά. την τιμή. Από τι τιμές ξεκινάμε? Λοιπόν, ο βασικός από πλευράς πωλήσεων κινητήρας του αυτοκινήτου αναμένεται να είναι ο 1000 ο τούρμπο με τα 120 άλογα. Αυτό ξεκινάει περίπου στις 16.800 ευρώ. Και με το αρκετά εξοπλισμένο επίπεδο uptown, το οποίο μεταξύ άλλων έχει ζάντες αλουμινίου, για παράδειγμα, δερματηρό τιμόνι και τέτοια πράγματα, πηγαίνουμε στις 17.660 ευρώ. Ο πιο φτηνός κινητήρας είναι ο ατμοσφαιρικός 1400 με τα 100 άλογα. Το Ceed ξεκινάει στις 15.190 ευρώ με αυτό το κινητήρα. Και από πλευράς πετρελαίου, έχουμε 1600 diesel με 115 ή 136 άλογα από 19.990 ευρώ. Εντάξει, είναι πολύ καλές οι τιμές. Πολύ καλά τοποθετημένες στον ανταγωνισμό. Νομίζω, χάρη και σε 1000 με τα 120, ο κινητήρας ταιριάζει καλύτερα στην αγορά. Νομίζω ότι από τους κινητήρες δύο οδήγησα. Ο 100 άλογα νομίζω ότι είναι για λόγους marketing. Όλοι φέρνουν ένα φθηνό, νομίζω, έτσι δεν είναι?
αλλά ο βενζίνης, ο κινητήρας ο χιλιάρης, είναι πιο αρμονικός επάνω του, τουλάχιστον εμένα έτσι μου φάνηκε και στην μία. Κύριε Θεοφράστου, ναι. Να σας πω τι γίνεται. Ο κινητήρας ο 1400 με τα 100 άλογα, ναι. Που είπαμε ότι ξεκινάει από 15.190 ευρώ, έχει ένα πολύ μεγάλο φορολογικό πλεονέκτημα. Έχει τιμή προφόρων κάτω των 12.000 ευρώ, που σημαίνει πως όποιος το επιλέξει για εταιρικό όχημα, δεν επιβαρύνεται με φόρο χρήση εταιρικού οχήματος. Ναι, εντάξει, τώρα τις λεπτομέρειες του marketing δεν τις ξέρω. Εγώ μιλάω... Δεν είναι λεπτομέρειες του marketing. Είναι ο πολιτής που του δίνει η εταιρεία. Ναι, το εταιρικό δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω τον απλό άνθρωπο. Γι' αυτό είπα. Πόσοι θα αγοράσουν αυτό το αυτοκίνητο, πόσοι. Πώς τους ονομάζετε τους πελάτες, τους μη fleet πελάτες. Σχεδόν το 40% της αγοράς αυτού της κατηγορίας, ναι, είναι οι εταιρικοί πελάτες. Μάλιστα. Και όσοι έχουν τέτοιο αυτοκίνητο, είναι για αυτούς πολύ σημαντικό να μην πληρώνουν ετήσιο φόρο. Γιατί αυτό το, μάλιστα, πληρώνει ο χρήστης του αυτοκίνητου. Μάλιστα, σωστό. 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 Εγώ πιστεύω ότι δεν θα το πάρει, αλλά είναι εταιρικές πωλήσεις, τις οποίες δεν το κατήχα αυτό που μου είπατε. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Κύριε Ερμενάκη, δεν ξέρω αν δεν έχετε κάτι άλλο που θέλετε να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Είπαμε κάποιες λεπτομέρειες παραπάνω για το Kia το Ceed. Μ' ακούτε? Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία. Χάρηκα πάρα πολύ που συναντηθήκαμε στα ραδιοκύματα. Έστω στα ραδιοκύματα. Και ορίστε και από τη Θεσσαλονίκη. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Να πούμε χάρη και μια λεπτομέρεια ακόμα. Αφήστε να ακούσουμε λίγο από αυτό το κομμάτι ακόμα. Α, να πάμε αυτό το κομμάτι για διάλειμμα. Are you talking, μα εγώ όχι, πάμε να ακούσουμε. Να ακούμε το κομμάτι. Α, να ακούμε το κομμάτι. Δεν θέλεις. Lenny Kravitz, are you gonna go my way. Εδώ είμαστε, εκπομπή Safety Car, μόνο στο Λίμπερο 107,4. Με καλεσμένο σήμερα τον αγαπημένο Χάρη Θεοφράστου. Χαρά μου να συνταξιδεύω μαζί σας και τους εκλεκτούς και διαλεκτούς ακροατάς σας. Ναι, άστε τα εκλεκτούς. Ναι, παρακαλώ, βάλε Δευτέρα. Τη λεκτουργική εκπομπή, ζητάει ο κόσμος. Τι λεκτουργική εκπομπή. Στο λέω, κάποτε έχουμε βρεθεί, στο λέω ότι ο κόσμος ζητάει το επιτροχό. Ο κόσμος ζητάει, αλλά ο κόσμος, ξέρεις, πρόσεχε τι εύχεσαι και τι ζητάς. Ο κόσμος όμως ζητάει εσένα στην τηλεόραση. Εντάξει, δεν είναι όλος ο κόσμος. Υπάρχει ο κόσμος ο οποίος δεν αισθάνεται ευχάριστο. Κοίταξε, εμείς είμαστε ο κόσμος που του αρέσει το αυτοκίνητο. Και νομίζω ότι ο κόσμος που του αρέσει το αυτοκίνητο έτσι θα το ήθελε πάρα πολύ. Δεν σε πιέζουμε. Πάμε να γυρίσουμε λίγο στα της χώρας μας. Βλέπεις, 6 μέρες μέσα κάνανε 1600 παραβάσεις, μάλλον 1600 ελέγχους, μακάρι να κάνει 1600 ελέγχους. 1600 παραβάσεις μέσα σε 6 μέρες για κράνος. Μόνο για το κράνος, έτσι. Τα περισσότερα βέβαια Αττική και μετά πάμε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Δωδεκάνησα, Χανιά, Αχαΐα. Προς τα κάτω, είναι λίγο πιο θερμό. Δεν είναι το από κάτω, βλέπεις είναι μέσα στους 5 πρώτους, όπως πάντα, είναι 3 νομοί από την Κρήτη, όπου είναι λεβεντιά. Να μην υποχωρείς και να αφήσεις τον άλλον ενώ είσαι στον λωρίδα του. Είναι λεβεντιά, ότι εγώ έχω πιο μεγάλο και είμαι πιο λεβέντης και κάθομαι εκεί και πιο στρακάρι. Οι κριτικοί έχουν μια ιδιομορφία, γενικά έχουν πολλές ιδιομορφίες και καλές και κακές, αλλά στο οδήγημα έχουν μια ιδιομορφία που τρομοκρατούν τους πάντες. Και όταν λέω τους πάντες, πολλές φορές έχουμε οδηγήσει και με ξένους δημοσιογράφους στην Κρήτη και έρχονται λουσμένοι σε κρύο υδρότα. Α, τόσο καλά. Τόσο καλά. Πάντως από εδώ δεν έχεις ίσως οδηγήσει στην Κρήτη. Έχω οδηγήσει στην Κρήτη, ναι, αρκετές μέρες, αλλά επειδή ήταν παλιά, πολύ παλιά, πάντα, τα αφήνω ναι, να φεύγουν, ναι, από τη μνήμη μου. Ναι, ναι, ναι. Η Κρήτη πραγματικά είναι συνήθως από τις κορυφές. Βέβαια είναι εκείνη που τους περνούσε συνέχεια η Κορίνθου Πατρών, που κάτι έγινε. Και η κριτική είναι πάντα στα πολλά ατυχήματα. Βέβαια και οι δρόμοι τους μπορεί να μην είναι καλοί, αλλά γενικά οδηγούν με έναν τρόπο εγωκεντρικό, ας πούμε. Δεν υπολογίζουν τι μπορεί να συμβεί. Πάντως από εδώ, από Βόρεια Ελλάδα, τα πρωτεία τα έχουν οι ΣΕΡΕΣ, έτσι. Οπότε διαβάζουμε κάτι το οποίο, ας πούμε, αφορά παραβάσεις. Ναι. Εδώ ΣΕΡΕΣ έχουν τα πρωτεία. Μάλιστα. Από Βόρεια Ελλάδα, γιατί πρέπει να λέμε και τις Βόρειο Μακεδονία. Και πάντα πρέπει να λέμε πάντα ποιοι νομοί είναι πιο ασφαλείς, ποιοι νομοί είναι πιο επικίνδυνοι.
Βέβαια, εντάξει, ξέρουμε, η τουριστική νομή είναι πιο επικίνδυνη και στη Βόρεια Ελλάδα η Χαλκιδική είναι πιο επικίνδυνη, διότι έρχονται πολλοί ξένοι. Το καλοκαίρι υπάρχει συμφόρηση σε όλους τους προορισμούς τους τουριστικούς και οι ξένοι αμάθητοι εδώ από τον κανιβαλισμό. Έρχονται και κάποιοι ξένοι μας εδώ, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, που αναφέρεις, πιο κανίβελοι από εμάς, με κάτι αυτοκίνητα χειρότερα από τα δικά μας. Τι περιμένεις? Ναι, όμως έρχονται και κάποιοι ξένοι, οι οποίοι στη χώρα τους είναι αρνάκια. Και εδώ στην δικιά μας τη χώρα, λόγω ότι δεν υπάρχει έλεγχος, τα κάνουν ακριβώς το πράγματα. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με τους Έλληνες, μόλις πατήσουν σε μια ξένη χώρα. Πάνε αρνάκια. Και το λέμε από συναδέλφους που πάμε έξω, βλέπεις ότι εδώ είμαστε σαν κανίβαλοι, μας κατεβαίνουμε. Πάμε σαν κανίβαλοι στο αεροδρόμιο εδώ και το αεροδρόμιο του προορισμού φεύγουμε. Πιο νομοταγής δεν γίνεται. Αρσακιάδες, δικαί μου, αρσακιάδες. Τι μπορούμε να κάνουμε, Χάρη, θα διορθωθεί η κατάσταση με τους Έλληνες οδηγούς με όλο αυτό που δεν φοράν κράνος, δεν φοράν ζώνες, αντικανονικά προσπεράσματα, πολύ ψηλές ταχύτητες, όλα αυτά που... Είναι ένα τεράστιο θέμα. Με αυτό ήμουν νιός και γέρασε. Και πριν από μένα ήταν και άλλοι πιο νοί και πάλι και αυτοί γεράσανε. Δεν είναι θέμα, είναι θέμα βέβαια σχολών οδηγών, ότι παίρνουν χωρίς να ξέρουν, ότι υπάρχουν λαδώματα παντού, ο τόπος εδώ και χρόνια έχουν φάει ειδικούς. Να σκεφτείτε ότι είναι τόσο δυνατές αυτά τα παρακυκλώματα των διπλωμάτων και όλα αυτά που μας γεμίζουν με οδηγούς που δεν ξέρουν να οδηγάνε χρηματιζόμενοι. Είναι τέτοια τόσο μεγάλα που ένας αυτός που μας έμαθε τη λέξη οδική ασφάλεια στην Ελλάδα ήταν ο Άρης Σταθάκης. Ήταν βουλευτής, ήταν δικός μας, ήταν καθαρός και πολλά, πολλά επενδύσαμε ψυχολογικά ότι θα μας κάνει ο Άρης από αυτά που ονειρευόμαστε για την οδική ασφάλεια. Ξεκίνησε με τα διπλώματα και τον βάλαν βέβαια στο αρχή στο Υπουργείο Μεταφορών, ο πιο ειδικός. Αρχίσε με τα διπλώματα, τον ξυλώσανε σε 2-3 μήνες, τον βγάλανε από το Υπουργείο αυτό. Δεχόταν απειλές από αυτούς εκεί τους εξεταστές κάτω στην Αθήνα και τον πήραν από εκεί και τον εξαφανίσανε μέσα στους μηχανισμούς του κόμματος σε άλλους τομείς να μην πειράξει εκεί. Είναι πολύ βρώμικο. Αλλά αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι πιστεύω ότι είναι θέμα παιδείας. Είναι θέμα παιδείας και δεν είναι θέμα μόνο ικανοτήτων και εκπαίδευσης στο τιμόνι. Δεν τους εκπαιδεύουν για να προσπερνάνε στο φανάρι όποιον περιμένει. Δεν τους εκπαιδεύουν για να παρκάρουν πάνω στις ράμπες αναπήρων. Δεν τους εκπαιδεύουν να μην σταματούν στο στόπ. Δεν τους εκπαιδεύουν για να μην σταματούν στο κόκκινο. Δεν τους εκπαιδεύουν να πατάνε διπλή γραμμή. Δεν τους εκπαιδεύουν να μιλάνε συνέχεια στο κινητό. Και τώρα, χάρη στην τεχνολογία, αχρηστεύουμε όλη την εξέλιξη που έγινε για την ασφάλεια και έχουμε τους ίδιους νεκρούς, γιατί όλοι ασχολούνται με το τάμπλετ τους επάνω στο τιμόνι, στην κονσόλα. Δεν τους εκπαιδεύουν γι' αυτό. Οπότε αν δεν αποκτήσουν παιδεία, δεν πρόκειται να γίνει τίποτε. Και παιδεία, γενική παιδεία, να είναι ευγενικός με τον συνάνθρωπό του. Έτσι θα περιμένει στο φανάρι, έτσι θα περιμένει προς το σχολείο να περάσει το παιδάκι. Είναι θέμα παιδείας και όχι τροχονόμου. Και όχι τροχονόμου το να σταματήσεις στο φανάρι να περνάει το παιδάκι. Αυτά εδώ δεν μπορούν να τα μάθουν. Τέτοια μαθαίνουν στο σπίτι τους, τέτοια κάνουν και έξω. Αυτά. Κάτσε εσύ, Χάρη, μισό λεπτό. Δηλαδή. Είναι θέμα παιδείας, δηλαδή. Είναι δύσκολο το να σκεφτείς. Είσαι μπαμπάς, μάλλον μεγαλώνεις 18 χρονών, γίνεσαι μπαμπάς, αποκτάς παιδιά. Να σκεφτείς να βάλεις τη ζώνη. Χρειάζεται παιδί να φορέσεις το κράνος για να μπορέσεις πάνω στο μηχανάκι και να κάνεις μια ασφαλή μετακίνηση για κάποια χιλιόμετρα. Είναι τόσο δύσκολο, δηλαδή η ζώνη τώρα, και το κράνος εμένα, είναι τα δύο ρωτάς... πράγματα, τα οποία είναι, πιστεύω, τα πιο σημαντικά. Ζώνη και κράνος. Είναι τόσο δύσκολο να βάλεις εδώ... να σκεφτείς σαν άνθρωπος ότι είναι για την ασφάλειά σου. Εδώ ήταν... Τι πράγματα είναι. Όταν βγήκαν οι ζώνες του Έλληνα. Ο τράχυλος ζυγό δεν υπομένει. Είχαν βγει μπλουζάκια. Έχω στο γραφείο που είχαν μια ζώνη για να είσαι μέσα και να φαίνεται απ' έξω ότι φορά ζώνη να μην φας κλίση. Όπως έχω και το φοβερό απενεργοποιητή ζώνης βιομηχανική κατασκευή που έγινε πάνω γράφει. Απενεργοποιητή ζώνης, ανοίξει καμιά μπύρα, είναι σαν ανοιχτή με μπύρα, το οποίο το βάζει για να μην κάνει τίν-τίν. Τώρα το βάζει αυτό το μπλουζάκι. Και το απενεργοποιητή ζώνης, σαν και αξίζει εμπορικά να το εκμεταλλευτείς και να κάνεις βιομηχανική παραγωγή, σε αυτή τη χώρα τι περιμένεις? Δυστυχώς. Παιδεία λοιπόν.
Και μόνο παιδί, αυτό είναι το πρόβλημα. Από πόσο χρονών μπορεί, ας πούμε, ένας γονιός να αρχίσει να λέει τα πιο απλά πράγματα σε ένα παιδί, του τύπου ο Γρηγόρης ο Σταμάτης, περνάμε από μόνο από διάβαση, κοιτάζουμε αριστερά-δεξιά. Από 2-2,5-3 χρονών πρέπει να βάλει τα βασικά. Πρέπει να μάθει τα βασικά, γιατί τώρα τα μαθαίνει εξάλλου τα βασικά, γιατί είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Και μαθαίνει τη λέξη μαλάκα τον δίπλα, μαθαίνει τη μούτζα, μαθαίνει ότι φταίνουν όλοι οι άλλοι, μαθαίνει να πετάει τα χαρτομάντιλα από το παράθυρο, μαθαίνει να μαλώνει δίπλα με τον συνοδηγό του, και αυτή να γκρινιάζει συνέχεια, να μην τα λέμε κι αυτά. Και αυτά μαθαίνει. Γι' αυτό που είμαι και στην οδική ασφάλεια, έτσι, χρωστάω στον Άγιο Χριστόφορο πολλά. Και ασχολούμαι με την οδική ασφάλεια, είμαι και στην Εθνική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας. Όλα αυτά τυπικά, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, και για το Θεαθήνε. Αλλά στην ουσία με θέλουν να μιλάω σε σχολεία, σε έτσι που έχω μια εμπειρία. Μιλάω μόνο στα ΑΜΕΑ και μόνο στα νηπιαγωγεία. Μετά την νηπιαγωγεία, χαλάσανε. Μέχρι την νηπιαγωγεία, από εκεί πρέπει να τους πιάσουμε. Μετά μαθαίνουν όλα λάθος. Μαθαίνουν αυτό που κάνει ο μπαμπάς τους, αυτό που κάνει η μαμά τους και αυτό που δεν κάνει η πολιτεία, να βάλει το μάθημα οδηγικής και οδικής συμπεριφοράς από την πρώτη δημοτικού συνέχεια. Είναι ένα μάθημα ζωής. Δεν είναι. Μπορεί να κάνει γαλλικά, μπορεί να κάνει αγγλικά, μπορεί να κάνει χειροτεχνία, μπορεί να κάνει φιλοσοφία, μπορεί να κάνει ιστορία, αλλά πρέπει να παραμείνει και ζωντανός. Είναι μάθημα ζωής. Πρέπει να μάθει από το σχολείο, από την αρχή, να συμπεριφέρεται όπως πρέπει, διότι δεν θα ζήσει. Δεν θα ζήσει. Και όμως η πολιτεία διαφορεί, οι δάσκαλοι αδιαφορούν πλήρως. Νομίζω ότι θα σκαπελώσουμε, δεν μας αφήνουν να πάμε να μιλήσουμε στα σχολεία. Τώρα δεν μιλάω για συγκεκριμένους, άλλοι που μας παρακαλάνε οι άνθρωποι. Το γενικό κλίμα όμως είναι ένα αρνητικό κλίμα. Ποτέ δεν βρέθηκε αρκετό κονδύλι για να τυπωθούν βιβλία από το Υπουργείο Μεταφορών και Παιδείας, διότι πρέπει να υπογράψει και το Προεδρίας σε συνδυασμό με το Εθνικής Αμήνης και δεν ξέρω τι. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ότι μόνο αυτό. Η παιδεία είναι το πάνω. Όχι, για το κονδύλιο που λες για τις αλλαγές. Είναι και ότι συχνά, πυκνά τα τελευταία χρόνια έχουμε και πολλές αλλαγές στα βιβλία. Σε βιβλία ιστορίας, ας πούμε, σε βιβλία θρησκευμάτων. Τα οποία αυτά κοστίζουν, ας πούμε, και γίνονται εκεί πέρα, δίνονται τα κονδύλα. Γίνονται αλλαγές. Να μαθαίνουμε νέα πράγματα. Σιγά που κοστίζουν. Και όλα αυτά, σιγά που κοστίζουν. Σιγά ναι. που κοστίζουν. Και καταρχάς υπάρχουν χορηγοί που μπορούν να τα δώσουν, αλλά δεν τα θέλουν. Δεν τα θέλουν γιατί με τους χορηγούς δεν υπάρχουν μίζες. Δεν υπάρχουν μίζες. Όταν η γνωστή εταιρεία έδωσε 6 αυτοκίνητα, 6 τράνζιτ στα ακριτικά χωριά. Αυτό είναι μετά αρχές του 2000. Στα ακριτικά χωριά να πηγαίνουν οι μαθητές που δεν έχουν σχολείο. Που πηγαίναν μεταξύ και λοιπά, 9 αυτοκίνητα, δεν τα δέχτηκε ποτέ το Υπουργείο Παιδείας, χωρίς να θέλει κάποιο αντάλλαγμα απολύτως. Γιατί είναι διαφήμιση για την εταιρεία. Πιάσε το αυγό και κούρευτο. Έλα, αυγό στον τόπο σου. Και είδαμε ότι ο Κόκ έγινε λίγο αυστηρότερος τον τελευταίο χρόνο. Πιστεύεις ότι θέλει να γίνει μερικά μέτρα ακόμα αυστηρότερα, δηλαδή όταν βλέπουμε ότι 1600 παραβάσεις. Για κράνος, το οποίο κράνος 350... Δεν είναι θέμα αυστηρότητος. Δεν είναι θέμα αυστηρότητος τελικά. Είναι θέμα αυτηνόμευσης. Ας αστυνομεύσουν. Αν θέλουν λεφτά, μπορούν να καθίσουν σε ένα φανάρι, εδώ στην Τσιμισκή, που είμαστε στη Θεσσαλονίκη, να καθίσουν σε ένα φανάρι στη Τσιμισκή και σε κάθε φορά που θα αναβοσβήνει το φανάρι, θα παίρνουν τρεις κλήσεις. Τρεις κλήσεις. Κόκκινο φανάρι πόσο είναι, 600, 500... Ναι. Είναι 500. 1500 το φανάρι. Ποιον γράψα που περνάει με κόκκινο με τη Τσιμισκή. Ποιο γράψα με κόκκινο που περνάει με τη Τσιμισκή. Πέρασε τη Τσιμισκή να μην περνάει κανένα με κόκκινο. Δεν υπάρχει αστυνόμευση. Βέβαια, δεν μπορεί να υπάρχει αστυνόμευση σε κάθε γωνία, αλλά στα φανάρια. Παλιά γινόταν ολόκληρα δικαστήρια. Το κλασικό ανέκδοτο δεν ήταν πορτοκαλί, ήταν σκούρο, δεν ήταν κόκκινο, ήταν σκούρο πορτοκαλί. Όχι, ήταν πορτοκαλί, ήταν κόκκινο και έτρωγε κλίση με το πορτοκαλί και το συζητούσε. Ήταν η πιο βασική κλίση. Και είναι το πιο βασικό. Γιατί συσκέφθηκαν όλοι εκεί οι ειδικοί επιτροπές, παραπιτροπές κλπ. Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο, είναι να παραβιάζει το στόπ, να παραβιάζει το φανάρι. Ρίξει το πρόστιμο. Το πιο ακριβό πρόστιμο είναι. Κανένας. Πληρώνουν όλοι και δεν πληρώνει κανένας. Δεν είναι λοιπόν θέμα. Θα κάνουν διπλά, θα κάνουν 1500. Άμα δεν πληρώνει κανένας, τι 300, τι 1500. Που δεν κόβουν κλήσεις. Και το θράσος να έρθει δίπλα σε αστυνομικό χωρίς κράνος. Να είναι δίπλα, επειδή είναι μηχανή που είναι. Κοίταξε, ο αστυνομικός είναι ένας από εμάς. Ένας από εμάς είναι ο αστυνομικός. Τι είναι. Ένας από εμάς. Μα δεν φοβάμαι δίπλα στον αστυνομικό. Είμαι χωρίς κράνος δίπλα
Μα δεν τον ενδιαφέρει τον αστυνομικό. Τον αστυνομικό. Υπάρχουν πολλοί, αλλά δεν του ενδιαφέρει πια. Αλλά αυτό είναι κοινωνικό φαινόμενο. Να πιάσουμε αυτά. Είναι θέμα παιδείας, είναι θέμα. Και οι αστυνομικοί οι ίδιοι είναι. Και τον αστυνομικό που είναι από δίπλα και είναι με φαλακρά τα λάστιχα ή που δεν έχει πάτωμα. Εγώ μπήκα σε περιπολικό που δεν είχε πάτωμα, είχε κοντραπλακέ. Σε περιπολικό. Έχεις δει τα λάστιχα, εσείς που έχετε υπόψη σας. Κοιτάξατε τα λάστιχα από, από τα αυτά. Τα είδες την κατάσταση. Είναι πάνω από πενταετίες. Ναι, θέλω να σου πω. Είδες τη λάστιχα. Ναι, ναι. Κράνος αγοράζουν μόνοι τους. Όχι, θέλω να σου πω. Σου κόβει το κέφι. Δεν είπα. Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά και αυτός είναι σε μια κατάσταση, δηλαδή. Εντάξει. Και αυτό το ξέρουν. Ότι ο αστυνομικός δεν πρόκειται να ασχοληθεί, γιατί ξέρει ακριβώς πώς είναι η κατάσταση. Όχι, ασχολείται, αλλά διαφορεί, γιατί μέσα στην γενική αδιαφορία. Παίρνουμε τον αστυνομικό διευθυντή, που είναι μάλιστα τώρα στη Θεσσαλονίκη τελευταία χρόνια, είναι και που είναι συμπαθής. Και όλο δεν έχει κόσμο. Δεν έχει κόσμο. Γιατί το κάνεις αυτά που λέμε, και αυτοί τα ξέρουν, τα μελετάνε. Δεν έχω κόσμο. Πού είναι ο κόσμος? Ο κόσμος φυλάει κάποιον πολιτικό. Εκείνο ο κόσμος. Ήρθε ένας πολιτικός, έφυγε όλοι τροχονόμοι. Ήρθανε πέντε πολιτικοί που θέλουν από τρεις, γιατί αυτοί όλοι αυτά. Ήρθε ο ένας μεγάλο δημοσιογράφος από την Αθήνα, πρέπει να τον πληρώσουμε εμείς σωματοφυλακή. Άμα κάνει τέτοια πράγματα και που ντρέπεται ή φοβάται, ας πάει σε άλλη χώρα ή ας πληρώσει μια τέτοια, θα κάνει. Δεν έχω κόσμο. Και όλοι βολεύονται. Χάρη, πόσο εύκολο ή δύσκολο, μάλλον πόσο δύσκολο είναι να ξαναδούμε. Συγγνώμη, θέλω να σε. Πόσο δύσκολο είναι να ξαναδούμε κάποιον ειδικό του αυτοκινήτου όπως ήταν. Ο Άρης ο Σταθάκης, να τον δούμε να ξαναμπαίνει πρωταγωνιστικό ρόλο, τουλάχιστον για τα θέματα μεταφορών, για τα θέματα που είναι για το αυτοκίνητο. Βλέπουμε τα τέλη, πάλι, όχι τα τέλη, δεν προλάβαμε να δούμε τα τέλη. Ο Σταθάκης ήταν ένας πολύ γλυκός, ήταν πολύ μορφωμένος, ήταν συγκαταβατικός, ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος που δεν μπορείς να πας, δεν σου έκανε καμία αίσθηση να του πας κόντρα. Και όμως, γιατί δεν είναι θέμα να στείλουμε ένα στη Βουλή, το θέμα είναι τι μπορεί να κάνει μέσα στους μηχανισμούς. Και όμως, παλιός Αθηναίος, δεν μπόρεσε να κάνει απολύτως τίποτε. Σου είπα το προηγούμενο το παράδειγμα, ούτε τις επιτροπές σχεδόν. Το βάζει στις επιτροπές, τίποτε. Δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτε. Όταν ήταν όμως το Δήμο, που ήταν πιο ευέλικτα, κατόρθωσε και έκανε το απλό. Έκανε ένα πάρκινγκ για 25.000 αυτοκίνητα στην Αθήνα. 25.000 αυτοκίνητα. Ποιο ήταν αυτό το πάρκινγκ? Μάζεψε όλα τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα. 23.800 αυτοκίνητα από το κέντρο της Αθήνας που ήταν παρκαρισμένα. Αυτό που τα παρατούσαν. Ναι, πού, αυτό, ναι. Απλό. Αυτός το ξεκίνησε. Θέλω να σου πω, οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν, αλλά δεν τους αφήνουν μηχανισμοί. Στο Δήμο μπόρεσε. Στο κράτος που παίζουν το χοντρά, πολύ πιο χοντρά κόλπα, δεν μπόρεσε. Τώρα να στείλουμε το κράτος, το Υπουργείο Παιδείας. Δεν είναι ένας άνθρωπος. Και εμάς εκεί μας μαζέψαν. Κάνουμε επιτροπές. Μας δώσαν και ένα γραφείο στο Υπουργείο Μεταφορών. Με πρόεδρο τον κάνει στον Πρωθυπουργό. Με εφημερίδες κυβερνήσεως. Δηλαδή πολύ επίσημα. Μόνο για άμα θέλουν να βγουν καμιά φωτογραφία. Για το δεν πάμε να πούμε. Ότι είμαστε με την επιτροπή. Δεν υπάρχει τίποτε. Πόσα χρόνια υπάρχει αυτή η επιτροπή? Η Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας αυτή είχε γίνει ο Σταθάκης, πότε μας έμπλεξε, το 12. Το 12 μου φαίνεται. Δηλαδή 6 χρόνια παραδείγματος χάρη και δεν έχει γίνει ποτέ. Ναι, τίποτα. Είναι η Εθνική Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας, η οποία είναι θεσμική. Δηλαδή είναι ο πρόεδρος, πώς το λένε, ο πρωθυπουργός, ο υπουργός μεταφορών, ο γενικός γραμματέας, είναι καμιά τριανταριά τέτοια άτομα που είναι θεσμική. Και από εξωθεσμικούς ήταν ο Άρης Σταθάκης. Ο Δημήτρης ο Διατσής με μοτοσυκλέτα, ο Ιαβέρης, ο Άρης, ο Τάσος, με τον Κωνσταντίνο ήταν ο Τάσος ασχολείτο και εκ μέρους του Υπουργείου κάποιος τέτοιος. Αυτοί ήμασταν κι εγώ. Δηλαδή είναι διαφορετικά τα μεγεία. Μετά κάνα μια της Βουλής, τώρα ήρθαν οι άλλοι, δεν μπορούν να διαλύσουν εκείνοι, κάνουν μια επιτροπή της Βουλής. Αλλά δεν έχει σημασία, μακάρι να γινόταν κάτι. Αυτό γίνεται. Αυτό. Δεν γίνεται απολύτως. Μαζεύεστε. Δεν μαζευόμαστε, σιγά μαζευόμαστε. Σιγά μαζευόμαστε. Προσπαθούμε, όσο ήταν ο Άρης, κάτι κάναμε. Για να γκρινιάζουμε. Γιατί, ξέρεις, κάποια στιγμή κουράζεσαι. Λοιπόν, στα θέματά σου, ασκητήσεις, στα θέματά σου. Κύριε Συρίγο, περάστε λίγο μέσα. Εντάξει. Καλημέρα, χαρούχο μου. Συνάντηση γιγάντων. Συνάντηση εδώ τώρα. Συνάντηση. Α, αυτά είναι. Εδώ είμαστε. Αυτό είναι ο Λίμπερο. Εντάξει, διπλή εκπομπή, κάναμε safety car και πάμε πακέτο μαζί. Καλημέρα σας, όμορφο παιδε, χαρούλ μου.
Τώρα σε είδα. Α, δε, δεν είδα. Ήταν τα γυαλιά που είχε, δεν. Ήταν και ένας όρος έτσι για να τον πείσουμε τον κύριο Θεοφράστου να έρθει εδώ, ότι έχουμε εδώ και τον κύριο Συρίγο μετά, έτσι θα βρεθείς. Εδώ έλα, θα παρακαλώ. Θα τα πούμε. Με τρομερή έκπληξη για μένα, μίλησα προχθές με τον Χάρη, επειδή έχασα το τηλέφωνο μου, το έχω πει κιόλας, στον αέρα είχα χάσει το τηλέφωνο. Να πεις δεν μπορούσες να το βρεις. Μπορούσα ρε φίλε, με πήρες εσύ τηλέφωνο. Τι κάνεις και χάρηκα λοιπόν, πάρα πολύ. Λοιπόν αγαπητοί μου ήρθε ο Συρίγος τώρα από ό,τι καταλάβατε. Μπορείτε να φύγετε ό,τι εσείς. Προλάβαμε να πούμε το είπαμε όλοι. Όχι εντάξει τελείωσα. Κάρναξη. Στα θέματά σου. Στα θέματά σου. Σωραίος. Και μετράς. Σωραίος. Έλα, λοιπόν, περίμενε, εδώ, κάτω, περίμενε, περίμενε. Θα αποφωνήσουμε σιγά σιγά. Θα αποφωνήσουμε. Τι μιλούσαμε, γιατί μιλούσαμε. Για την Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας. Θα γίνουν επιτροπές. Αν δεν μάθουν λοιπόν από το σπίτι τους. Μα τέτοια μαθαίνουν, τέτοια κάνουν. Και δεν το κάνουν μόνο εκεί. Πάει στην τράπεζα, αυτά κάνουν. Πάνε, υπάρχει μια γενική αγένεια, υπάρχει ένας γενικός οχαδελφισμός για το διπλανό μας. Παρτάκηδες. Τώρα λέω τετριμένα. Αλλά έτσι αισθάνομαι, έτσι μιλάω και αυτό βγαίνει βέβαια και στην οδήγηση και στον τρόπο που οδηγάμε και στον τρόπο που συμπεριφερόμαστε ως οδηγοί. Πετάμε τα πάντα από τα παράθυρα, μαλώνουμε συνέχεια και εγώ με τους δίπλα. Γι' αυτό δεν οδηγάω μέσα στην πόλη. Έχω πάνω από σχεδόν 20 χρόνια που μέσα στην πόλη δεν οδηγάω. Πάνω με μηχανάκι, γιατί δεν σκοτωθούμε καμιά μέρα. Άμα είσαι νευτικός, δεν πρέπει να οδηγάς στην πόλη. Τι λέτε και εσείς, κύριε Συρίγου. Και ειδικά το κορνάρισμα. Αμά, αυτό το κορνάρισμα. Κάτσε, ρε μεγάλε, τώρα άνεψε, περνάει άνθρωπος από μπροστά. Νομίζουν και... ότι κάνεις εκκίνηση στη Φόρμουλα 1. Να φύγεις κατευθείαν. Και είναι απίστευτο, αυτό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, δεν συμβαίνει πουθενά σε όλο τον κόσμο. Δεν σέβεσαι τον άνθρωπο που περνάει από τη διάβαση. Ού, επάνω του. Ρε, ενώ μπορεί να είναι το παιδί σου. Πρώτα απ' όλα είσαι πεζός. Κάποια στιγμή εσύ, ο παιδί σου, η γυναίκα σου, η κομμενά σου, ο φίλος είναι πεζός. Και εσύ. Τους πεζούς τους έχεις γραμμένους. Να πούμε ότι δεν θα γίνεις ποτέ πεζός. Ενώ τι λέει. Όταν είσαι καβάλα χαιρέτα το πεζό για να σε χαιρετάει όταν θα είναι αυτός, κατάλαβες. Και έτσι πατάει ο ένας τον άλλον. Και όταν είσαι εσύ πεζός και δεις τον άλλον να μην συμπεριφέρει σωστά, αρχίζεις και τον βρίζεις. Λοιπόν, δεν θα ήθελα να κλείσουμε αυτό το θέμα, αλλά έτσι. Το θέμα είναι ότι είναι η πεζή, είναι η πιο άθλια έκφανση της σημερινής μας κοινωνίας και οδηγικής μας συμπεριφοράς. Το 50% των νεκρών στην Ελλάδα είναι με ταχύτητες κάτω 50 χιλιόμετρων. Σκοτωνόμαστε μεταξύ μας μέσα στις πόλεις. Μέσα στις πόλεις σκοτωνόμαστε. Πεδρεφόμαστε στο πεζοδρόμιο, πατάμε τον κόσμο. Έρχεται τα σχολεία, πατάμε τον κόσμο. Οι περισσότεροι νεκροί στην Ελλάδα δεν είναι από ταχύτητα, είναι μέσα στις πόλεις. Αυτό εδώ νομίζω, περνάμε κόκκινα, περνάμε στόπτρα, κάνουμε μεταξύ τους. Αυτό νομίζω δείχνει. Δηλαδή, σε ένα κόκκινο θα δεις ειδικά τα κοριτσάκια στέλνουν μηνύματα. Μα όταν στέλνεις μήνυμα. Περπατάς και το στέλνει το μήνυμα εκείνη την ώρα. Εκείνη, μέσα στο δρόμο. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Θα είναι, πρέπει ο νόμος να είναι αμήλικτος. Επάνω σε αυτούς που μιλάνε ή στέλνουν μηνύματα. Πρέπει να πάμε στην. Ήταν ένας φίλος μου που είχε πάει πριν καμιά 15 χρόνια. Στη Τεχεράνη πήγαινε ο δικός, κάνανε ένα ταξίδι. Και στη Τεχεράνη μπροστά του, του κάνει ένας μια παράβαση σε μια πλατεία. Πάει ο τροχονόμος, του λέει άνοιξε το παράθυρο. Δηλαδή το παράθυρο, το δίνει δύο χαστούκια. Κλείνει ο άλλος το παράθυρο και φεύγει. Έτσι ήταν το κόμμα. Ευητό. Μορφωμένα πράγματα. Τάντα, τι κλείνει. Το έχει, τη σκέφτεσαι και πιο πολύ. Δεν σου κάνω τη μαλακία. Βέβαια, καραμπάζα. Σκοτώνει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, θα φας μπάτσα. Ξέρεις, καμιά φορά σου έρχεται. Όταν έχεις αμάξι, είναι σαν να έχεις ένα τάγκστρε, φίλε, μέσα στην πόλη. Λίγο να σου φύγει το τιμόνι, έχεις φάει τη γυνακούλα που κάθεται με το παιδάκι του στη στάση. Και το έχουμε δει αυτό να γίνει. Εγώ έγινε μπροστά μου στην Αγία, στην Τσιμισκή, με Ιωνος Δραγούμη. Πάω για να περάσω απέναντι στην γωνία. Περιμένει για να περάσει πράσινο απέναντι στην Τσιμισκή. Ένας κύριος μεγάλος και η γυναίκα του και έρχεται ένας 9 η ώρα το βράδυ, τίποτε. Έρχεται ένας με χίλια, κάτι έκανε τέτοιο, με χίλια και τον χτυπάει, δεν τον σκότωσε, το νοσοκομείο τον διέλυσε. Επάνω στο πεζοδρόμιο που έχει και τα σίδερα εκεί, να μην βρει το τέτοιο. Εκεί, πάνω στη διάβαση, πάνω στο πεζοδρόμιο, έστειλε μήνυμα. Είμαστε άθλοι οδηγοί. Δεν είμαστε οδηγοί, είμαστε καλοί. Είμαστε άθλοι πολίτες και άθλοι με τους γύρω μας. Δεν σεβόμαστε καθόλου τους γύρω μας. Σαν οδηγοί είμαστε σβέλτοι, έχουμε καλά να κρατήσουμε. Καλούς οδηγούς έχουμε, αλλά. Ναι. Δεν, οδηγεί, τι να το κάνω, να είσαι καλός και να σκοτώνεις. Ναι. Ας μην είσαι καλός. Ας πηγαίνεις πιο σιγά.
Δηλαδή να είσαι κακό και να σκοτώνει. Όχι κακό, δεν είναι ανάγκη. Ο καλό, ο κακό και ο άσχημο. Διάλεξε. Ομορφό παιδανιάτα σήμερα εδώ πέρα είναι η K20 του Λίμπερο. K20. K120. Εμείς είμαστε business bar. Τι είμαστε? Business bar. Είμαστε business bar. Είμαστε πολύ business bar. Και πιο καλοί. Είμαστε από business bar. Γιατί ο business bar είναι μεγάλος. Είναι 33 άρις είναι. Τι μεγάλο. Για ηλικία, για ποδόσφαιρο μιλάμε, ρε φίλε. Δηλαδή, άμα ήμασταν ποδοσφαιριστές, θα ήμασταν μπίσες. Ναι, πώς το λένε, ο Τουρέ όμως, ο Τουρέ, πόσο είναι. Ο Γιάγια Τουρέ. Ο Γιάγια Τουρέ. Γιάγια Τουρέ. Αυτός εδώ πέρα, μόλις συνέλθει, θα παίξει 2-3 χρόνια μπάλα στον Ολυμπιακό. Ο Χριστός, όσο και να ξεπέσει, για 10 γύρους αξία έχει, να το ξέρεις αυτό. Άμα αναστηθεί. Αν αναστηθεί. Ό,τι γουστάρει κάνει Θεός. Α, είναι, ρε, σου λέει αναστηθεί, βγαίνει, περπατάει. Στα θέματα του αρχηγός. Βέβαια. Και πώς είπε ο Θεός, εσείς καλά τα λέτε. Τι είπε, πες το. Εσύ πες στη συνέχεια. Εσείς καλά τα λέτε, αλλά εγώ τι λέω. Εγώ τι λέω, μάγκες. Εγώ τι λέω. Νεάρι μου. Αγοράκια μου όμορφα. Τι να κάνω, δεν γελάω, τι να κάνω. Τι να κάνω, απολαμβάνουμε. Τι γίνεται να έχετε εκπομπή. Κοίταξε, εκπομπή, τι ώρα είναι, είναι 10:59. Έχετε ένα δευτερόλεπτο ακόμη. Κοίταξε, έχω τον παραγωγό μέσα τη επόμενη εκπομπή. Τρεις ώρες έχουμε μπροστά. Πάμε να πούμε, μια χαρά πάμε. Έχουμε θέματα. Πάμε και λίγο στο ποδόσφαιρο. Έχουμε ποδοσφαιράκι. Είναι μιλήσουμε για γυναίκες. Θα μου δώσετε. Θα μου δώσετε. Έξω στα μπαρ. Γιώργο, θα μου δώσετε ένα λεπτό. Δώσω ένα λεπτό. Ένα λεπτό μόνο. Σε δώσω σου τα λεπτά. Πάρε ξητά δευτερόλεπτα. Παίξε μπαρ. Γιατί έχουμε και τον Πλερούα. Ποιο είναι ο Πλερούα. Ο μεγάλο χορηγό εκπομπή. Σμπρόχτα. Τετραμπάιτ, φίλε. Παπάφε 91. Κατάστημα Τετραμπάιτ. Σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λάπτοπ, καινούργια αλλά και πλήρης ανακατασκευής, στις χαμηλότερες τιμές. Έτσι, έμπιστο και αξιόπιστο σέρβις. Θα μας δώσει ένα νούμερο. Άστο, άσε εμένα. Θα μας δώσει ένα νουμεράκι. Φώναξε τον κύριο Θεοφράστη που ήταν καλεσμένος σε εκπομπή. Όχι, ένα νουμεράκι, μας είπε το 1 μέχρι το 16. Θα μας το δώσει. Από το 1 μέχρι το 16. Όσοι προλάβανε για το διήμερο, θα σας έχουμε και άλλα διήμερα. Ελπίζω να απολαύσατε έτσι την. Ένα νουμεράκι, κύριο Θοφράστο, από το 1 έως το 16. Από το 1 έως το 16. Ναι, έτσι το για ένα. Να. Ωραιότατα. Σε ευχαριστούμε. Γυναίκα ήτανε. Ναι. Είναι γυναίκα. Είναι γυναίκα. Πάντα, πάντα γυναίκα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε που ήσταν εδώ. Μας έκανες την τιμή και μας ήρθες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε. Τιμή μου. Ελπίζω ευχαριστώ πολύ που με ανεχθήκατε όλη αυτή την ώρα και κυρίως τους εκλεκτούς ακροατές σας. Έτσι. Ακολουθεί Γιώργος Συρίγος. Βλέπω να σε κρατάει εδώ, να ξέρεις. Ναι, να κάτσει. Είχαμε καθυστερήσεις εξάλλου. Έτσι. Από τον νικητή. Η νικήτρια μάλλον. Λοιπόν, είναι η Χαραλαμπίδου Χρυσάνθη. Χιχι. Χαραλαμπίδου Χρυσάνθη. Καλά να περάσει, κυρία Χαραλαμπίδου, και μην ξεχάσει το βράδυ στον Καταράκτη. Αυτό είναι. Από Μάνο Αγνωστόπουλο. Τάσο Κοτσάνη. Και Γιάννη Αντωνόπουλο. Να έχετε ένα καλό και safety Σαββατοκύριακο. Γεια σας.